γι' αυτό μου είπε βάλει τον επίκαιρο. Κάτι ξέρω. Είναι επανάληψη, πανάληψη, με αυτά τα εύκολα είναι ωραίο. Περνάει, είναι ωραίο. Κάνε λίγο υπομονή και το χαμόγελο που έσβησε τα αυτοί από τα παιδιά και τα εγγόνια, δηλαδή το μέλλον. Ωραίο, περνάει ένα μήνυμα. Όχι, μπράβο βρε Αντώνη, αισιόδοξε. Και έτσι ξεκινάμε με ένα αισιόδοξο τραγούδι, γιατί λέει κάνει λιγάκι υπομονή. Και το μέλλον, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας θα φέρουν έναν καλύτερο κόσμο. Πιο ωραίο. Γεια σου Αντώνη Βαβουκά, με τα ωραία σου αισιόδοξα και επίκαιρα τραγούδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα εμπιστεύεσαι και τα παίζω. Και εγώ βέβαια βλέπεις ότι σε στηρίζω όσο μπορώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα να έχουμε. Είμαστε στα φόρτεν τα προεκλογικά, έτσι, να δούμε τι θα γίνει. 10 μέρες μήναν πριν τις εκλογές και τρέχουμε. Θέλω πριν ξεκινήσω την εκπομπή να κάνω ένα κάλεσμα για τη Δευτέρα 19 του μήνα. Η Ένωση Κρητών Νέα Σμύρνης θα διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου του κύριου Πετρουλάκη. Μισό λεπτό να το κάνω και το κάλεσμα. Είναι εδώ στη Μεγάλου Αλεξάνδρου στο βιβλιοπωλείο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 72 νομίζω. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Μισό λεπτό να διαβάσω όλη την ανακοίνωση. Και μια άλλη φίλη κάνει στον Ιαννό παρουσίαση βιβλίου 19 του μήνα, αλλά εμείς βέβαια στηρίζουμε την Ένωση Κρητών. Πάντα. Περιμένετε να σας πω, να ανοίξει λίγο. Συγγνώμη, καθυστερώ. Καθόλου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Για να κάνω το κάλεσμα, γιατί είναι ο συγγραφέας αυτός, έχει γράψει και το σασμό. Είναι ο Σπύρος Πετρουλάκης, η παρουσίαση του βιβλίου Σπύρος Πετρουλάκης, η κληρονομιά. Δευτέρα 19 Ιουνίου, 7:30 ώρα,
στο βιβλιοπωλείο βιβλιοκαφέ Σέξπιρ, Μεγάλο Αλεξάνδρου 78 στη Νέα Σμύρνη. Χορηγοί είναι ο Σέξπιρ, ο Μινώας και η Ένωση Κριτών Νέα Σμύρνης. Θα είναι και τα παιδιά εκεί που μπορεί να χορέψουν, να πούνε μαντινάδες, να παίξουν μουσική, να πλαισιώσουν την παρουσίαση του κύρου Πετρουλάκη, Σπύρος Πετρουλάκης. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Τώρα δεν θυμάμαι ποια άλλη ανακοίνωση θέλω να κάνω, θα την θυμηθούμε στο μέλλον. Καλεσμένος μου σήμερα είναι ο κύριος Μπόγρης, Μιχάλης Μπέλλας. Γιατί το έχω Μπόγρη. Όχι Μπέλλας, Μπέλλας. Μπέλλας. Α, Μπέλλας, μπορεί να το πάμε και Μπέλλας, ε. Μιχάλης Μπέλλας, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ας πούμε. Εγώ τον αγαπάω. Κι εγώ βέβαια. Λοιπόν, και καθίστε να ρίξω και την κάμερα για να δουν τον καλεσμένο μου. Ναι. Θέλει κάμερα. Δεν μας θέλει τώρα, δεν ξέρω γιατί θέλει, το έκανε. Θέλει, να, ήρθε. Ήρθε. Ήρθε και έφυγε. Α, εγώ το έκανα. Τι πάτησα λάθος. Δεν ξέρω. Ανάτο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Στούντιο, το δεύτερο είναι. Απλά, δεν θέλω να παραδεχτώ ότι έχω πρεσβεία. Το ξέρω ότι έχω μια πρεσβεία. Αλλά δεν βλέπω καλά τα γραμματάκια, ναι, ναι. Μου λέγει ένα παλικάρι, έπαιζα λέει με το γιο μου και δεν ήθελα να παραδεχτώ. Του παιδιού του είχε μπει μια αγκίδα τέτοια και εγώ από την τυφλαμάρα μου δεν το έβλεπα. Να λέει το παιδί πονάω και εγώ του κάνω έτσι, είναι καλό, κοίτα μια αγκίδα τέτοια, ναι. Γιατί δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι δεν βλέπουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μπέλλας Μιχάλης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Κινήματος. Το Πατριωτικό Πανελλήνιο Κίνημα. Όχι. Σκέτο. Πανελλήνιο Κίνημα. Συντομογραφικά ΠΑΚ. ΠΑΚ. Ναι. Εντάξει. Συμμετέχουμε στον Πατριωτικό Συνασπισμό. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε. Ναι, το είδα. Αυτό είναι κάτι που έγινε τώρα. Ναι. Μια εβδομάδα, δηλαδή ναι. Μετά τις πρώτες εκλογές για να μπουν. Μετά τις πρώτες εκλογές. Ναι. Άρα να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε πρώτα για το ΠΑΚ. Να δούμε πώς, γιατί το ξεκινήσατε αυτό, τι σας έκανε να πάρετε τόση ευθύνη πάνω σας. Και βασικά να γνωρίσουμε και τον Μιχάλη. Να πούμε δύο πράγματα για τον Μιχάλη. Ωραία. Ποιος είναι ο Μιχάλης, τι είναι αυτό που τον έκανε να ασχοληθεί με τα κοινά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω με μένα γιατί πραγματικά είμαι άσημος. Δεν είμαι καθόλου διάσημος. Ήμουνα στη σκιά πολλά χρόνια. Λοιπόν, είμαι γεωτεχνικός μηχανικός. Άρα από κάτω ελέγχεται τα γεωλογικά. Ναι, για να μπορώ εγώ να χτίσω, να κάνω, να ράνω. Είμαι ειδικός σε θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, αρχικά όταν ήμουν φοιτητής, δούλευα σε φροντιστήριο αρχικός και στη συνέχεια έγινα και συνέτερος στο φροντιστήριο και το είχα μέχρι το 1993. Το 1993 το φροντιστήριο. Ναι, μετά σκούρευα πράγματα, ναι. Όχι, μάλλον η γυναίκα μου είχε προβλήματα με το φροντιστήριο γιατί είχε πάρα πολλές νεαρές και καθηγήτριες και νεαρές κοπέλες και με ήθελε στο σπίτι. Και το πούλησα, το μερίδιο μου το πούλησα και έφυγα. Λοιπόν, παράλληλα δούλευα στο ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Mm-hmm. Και αυτό το κάνω από τότε. Δεν έχω. Παραιτήθηκα βέβαια τις εκλογές, έτσι. Λοιπόν, αφού λοιπόν έκλεισα το φροντιστήριο, άνοιξα τεχνική κατασκευαστική εταιρεία, την οποία είχα μέχρι το 2017. Οπότε, το ΙΓΜΕ έγινε από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου. Mm-hmm. Και αναγκάστηκα να κλείσω και την εταιρεία. Και έκτοτε ασχολούμαι με άλλα αντικείμενα, δηλαδή δίδασκα αγιογραφία στο φιλοπρόοδο Όμιλο Ιμητού, ναι, κοινός ΦΟΗ. Mm-hmm. Και στη συνέχεια αφιλοκερδός στο Πνευματικό Κέντρο Θερμοκεδομένου. Α, ωραία. Αγιογραφία, πώς εσείς ασχοληθήκατε με αυτό? Είμαι εραστέχνης ζωγράφος. Το ξέρετε ότι μπήκατε σε ένα ατελείο αγιογραφίας εδώ πέρα? Το είδα. Το κατάλαβα. Ναι. Ναι. Ήτανε της Κατερίνας, της περιμένει. Mm-hmm. Τώρα βγήκε στη σύνταξη, τώρα βλέπω έτσι
Γιατί ο άνθρωπος το χόμπι του δεν μπορεί να το σταματήσει ποτέ. Και τη βλέπω τώρα που βάζει και κάνει πάνω σε πανί ζωγραφιές και τέτοια σε πανί και τέτοια. Και μ' αρέσουν. Είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Τώρα τι να σας πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ βλέπω που τα βάζει τώρα και λέω, κοίταξε. Εδώ μένει, σε αυτήν την πολυκατοικία. Να πάμε τη βρούμε, τη ρωτήσετε. Είναι, ήτανε καθηγήτρια, δίδασκε, έδινε μαθήματα εδώ. Αγιογραφία. Ναι. Α, έκανε δηλαδή και μαθήματα. Δηλαδή. Ναι. Βέβαια, εγώ το έκανα φιλοκερδός, έτσι. Όχι, εκείνη είναι μεγάλη κυρία, είναι... Δεν ενδιαφέρει. Χρήματα. Ναι. Και με την πολιτική πώς, τι ήταν αυτό που σε, και λες, θα ασχοληθώ. Γιατί εγώ, ας πούμε, από τη μία μπορεί να προβληματίζομαι και να επαναστατώ, αλλά δεν θέλω και να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ξέρω ότι δεν θα είναι κάτι καλό για την ψυχή μου, ξέρω ότι θα τρελαθώ με αυτούς, δεν τολμώ, πες με δειλή. Ναι. Λοιπόν, είχα ασχοληθεί με τα κοινά, γιατί ήμουνα κατά καιρούς υποψήφιος σε δημοτικές εκλογές και τελευταία βγήκα με το Χάρη το Δαμάσκο σαν κοινοτικό σύμβουλος Θρακομακεδόνου. Α, ωραία. Εντάξει. Παράλληλα πάντοτε μ' άρεσε η πολιτική. Ήμουνα πάντοτε κομματικός στέλεχος κάπου. Α, από μικρό έτσι. Παιδί δηλαδή το είχα. Από φοιτητής, από φοιτητής. Α, από τότε είχε μπει το τρυπάκι, από το πανεπιστήμιο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αρχικά βέβαια ήμουνα πάσπα. Δηλαδή Πασόκα. Μέχρι που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πολλοί ήταν έτσι. Όταν λοιπόν πέθανε και άρχισε να μιλάει ο Σιμίτης, εγώ δεν έβρισκα κοινά σημεία με αυτόν και έφυγα, άλλαξα στρατόπεδο, πήγα με τον Κωστά και τον Καραμαλή. Ναι, γιατί ήταν εσύ, αυτό τώρα που μου λες, το έχω ακούσει πάρα πολλούς. Για πείτε μου παρακάτω, ναι. Μέχρι που άκουσα το Μητσοτάκη. Κατάλαβα. Και μετά. Έφυγες και από το Μητσοτάκη. Έφυγα και από εκεί. Δεν μου έκανε. Πολλοί του Πασόκ που ήταν παπανδρεϊκοί συμπαθήσανε τον, ναι, τον Εύερτ, γιατί ήταν καλός. Πατριώτης. Ναι. Ο Καραμαλής ήταν πατριώτης. Τον Καραμαλή και λέω τον. Ο Κωστάκης. Ναι, 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 ναι. Το λέω Κωστάκη, όχι ότι είναι μικρός ο άνθρωπος, είναι τεράστιος. Όχι, απλά για να μην τους μπερδεύουμε με τον Κώστα. Ναι. Αλλά αυτός λέει, του βάλανε λέει, τον πιστόλι στον κρόταφο, τον απειλήσανε, δηλαδή γίνανε πολλά. Έχει ένα περιοδικό επίκαιρα που το λέει. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Το ναι. Κρατήσει συλλεκτικό. Ναι. Έτσι λέγεται επισήμως. Και δεν διαψεύστηκε. Όχι. Μάλιστα θυμάμαι μία ομιλία. Και ότι η γυναίκα του της περάσανε καρκίνο και δεν ξέρω εγώ τι, ναι, και, τέτοια, και τέτοια είχε, και τέτοια. Είχε. Μπορεί εμένα δηλαδή κάποιος να μου περάσει τον ιό του καρκίνο με κάποιο τρόπο. Δεν είμαι ειδικό στο θέμα. Δεν ξέρω. Όχι. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή με την επιστήμη που υπάρχει σήμερα, με τις τεχνολογίες, πανεύκολα. Δηλαδή δεν μπορεί να πιει νερό και να. Σας. Εμένα, μωρέ, εννοώ. Ένα πρωθυπουργό όμως, το κυνηγάνε, φαντάζομαι. Και ειδικά, μα κάνει συμβάσεις που δεν είναι αρεστές. Ναι. Είχε... Γιατί ήθελε να συνεργαστεί με τη Ρωσία και δεν μας αφήσαν οι Αμερικα. Με τον ναι. Πούτιν, συγκεκριμένα, ναι, ναι, ναι. Με το φυσικό, εγώ το ήθελα αυτό, εγώ το ήθελα, γιατί θα είχαμε σωθεί τώρα. Γιατί δεν μας αφήνουν με τους Ρώσους και γιατί προσπαθούν να μας βάλουν μίσος. Γιατί δεν θέλουν να ανήκουμε στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, εντάξει, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε συμβάσεις με τη Ρωσία. Γιατί? Γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μπαίνουμε σε άλλη σφαίρα επιρροής. Είναι απλό. Κάνουμε κολεγιές που δεν πρέπει. Ναι, αλλά πουλάμε στους Άραβες, στους από εδώ, από εκεί, σε Ρώσους, πουλάμε τα σπίτια μας, τα έτσι μας, τα αλλιώς μας, τα οικόπεδά μας, τις παραλίες μας. Αυτό είναι άλλο θέμα, διαφορετικό. Χωρίς να με ρωτήσουν, μου πουλάνε την παραλία μου. Γιατί μου πουλάνε εμένα την παραλία μου, χωρίς να με ρωτήσουν. Που η παραλία είναι δημόσια. Γιατί μου πουλάνε τη θάλασσα και μου την κλείνουνε και έχουν κλείσει όλη την παραλία εκεί. Εκεί είναι η διαφορά του ιδιωτικού με το δημόσιο. Δημόσιο σημαίνει ανήκει σε όλους. Ιδιωτικό σημαίνει ανήκει σε κάποιους. Συνήθως σε αυτούς που έχουν τα λεφτά. Ναι, ποιοι είναι αυτοί όμως που αποφασίζουν, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τόσα χρόνια και στους 300 και στο ΚΚΕ και σε όλους αυτούς που υποτίθεται ότι είναι οι δεύτερες φωνές κάτω. Ναι. Ρε παιδιά, γιατί δεν τους πιάνετε από το. Με ποιο δικαίωμα, πουλάνε νερό, πουλάνε ΔΕΗ, πουλάνε ΟΤΕ, πουλάνε τη μάνα. Με ποιο με κάνανε ένα δημοψήφισμα. Εγώ αν. Κάναμε δημοψήφισμα. Και τι έγινε. Έκανε ο Τσίπρας. Και βγήκε το όχι. Καλά, αυτό ήταν η πατάτα.
Αλλά λέω γενικά για, τα, για που πουλάνε και τέτοια. Μας ρωτάνε εμάς τον ελληνικό λαό. Είναι οι υποχρεώσεις μας μέσα από το μνημόνιο. Από τα μνημόνια. Πού να πουλήσω, αρχή. Στο μνημόνιο λέει να πουλήσω τον Άγιο Κοσμά στο Λάτσι. Στο Λάτσι. Στον Έλληνα. Περιμένετε να εξηγήσω. Να εξηγήσω λίγο. Για πείτε μου, γιατί ήταν νεύρα μου. Ναι, γιατί μπορώ να κολυμπήσω. Ναι, ναι. Να πω το εξής. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία είναι και ανώνυμη εταιρεία ΑΕ, λέγεται ΤΑΙΠΕΔ. ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ σημαίνει Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Υπάρχει ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου καταρχάς? Όχι. Εκεί λοιπόν πάνε όλα τα ακίνητα του Δημοσίου. Όλα. Έτσι. Είναι γύρω στις 75.000 ακίνητα, περίπου 590 νησιά και άλλα νησιά, άλλα νησίδες. 597 νομίζω ότι είναι νησιά. Όλες οι εταιρείες του Δημοσίου, δηλαδή όταν βλέπετε, ακούτε, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πηγαίνει κατευθείαν εκεί. Δηλαδή, τελευταία, ενώ παλιά τα μουσεία ανήκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, σήμερα τα 5 μουσεία γίνανε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Να μεταβιβαστούν στο ΤΑΙΠΕΔ. Ποια είναι αυτά? Είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό της Αθήνας, που είναι στην πεδίο του Άρεως. Έτσι. Της Θεσσαλονίκης το Εθνικό Αρχαιολογικό. Το Εθνικό Αρχαιολογικό του Ηρακλείου. Το Βυζαντινό Μουσείο που είναι στην Βασιλή Σοφία. Αυτά τώρα τι είναι, ιδιωτικά γίνανε? Ναι. Πήγαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Αγοραστήκανε. Δοθήκανε. Αυτά με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα ξέρετε, του 2016, νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μετά το τρίτο μνημόνιο. Τότε που φύγανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που σχιστήκανε και γίνανε ανεξάρτητοι. 48. Λοιπόν, τι έλεγα, το ΤΑΙΠΕΔ λοιπόν δημιουργήθηκε τότε. Μετά το δημοψήφισμα του ναι, όχι, όχι, ναι, μετά από αυτό δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία. Ναι, κατάλαβα. Και όλα τα έχουμε δώσει για 99 χρόνια. Όλα έχουν δοθεί για 99 χρόνια. Δηλαδή, δοθήκανε μέχρι το 2100. Πόσο είναι? Έτσι μου είπανε να πάω να πάρω ένα σπίτι 24. Εγώ στη Ρώμη. Στη Ρώμη λέει πας και παίρνεις σπίτι. 114. Δεν 2114. Ναι, έτσι κάνει η Ρώμη. Πας και παίρνεις λέει σπίτι. Παίρνεις στην σπίτι. Αγγλία είναι αυτά. Έχουν δοθεί σε αγγλικό, με αγγλικό δίκαιο. Όχι, μου είπαν εμένα ρε παιδί μου ότι πας στη Ρώμη λέει και νοικιάζεις ένα σπίτι και το νοικιά, αντί να το αγοράσεις. Λύζει. Ναι, είναι για, λες, το νοικιάζω για 100 χρόνια ξέρω εγώ, είναι σαν να το αγοράζεις. Ναι, σαν, αλλά δεν μπορεί να το μεταβιβάσεις στα παιδιά σου. Όχι, όχι, απλά ξέρεις στα 99 ότι... το χάσεις. Ναι. Έτσι, αυτό είναι. Είναι αγγλικό δίκαιο αυτό. Έχεις ιδιοκτησία για 99 χρόνια, μετά τη χάνεις. Να την ξαναγοράσεις την ιδιοκτησία σου. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι μετά από αυτά τα χρόνια θα το έχουν. Ποιος θα είναι να τα ελέγξει, ξέρω εγώ, δεν θα έχουν γίνει άλλες πατάτες εκεί μετά. Άγνωστο. Δεν μπορώ να πω για τόσο μακριά. Εγώ ξέρω ότι θα γίνει κοντά. Κοντά έχουμε. Για πείτε μου εσείς, ΑΠΑΚ, τι προτάσεις κάνετε για όλα αυτά? Δηλαδή αυτά που βλέπουμε τα παρατράγουδα, που βλέπουμε ότι μας έχουν ξεπουλήσει, που βλέπουμε ότι. Καλά, δεν λέω για τα ανήθικα που προσπαθούν να μου παρουσιάσουν ηθικά. Αυτό το ακούσαμε και υπάρχουν και κάποια κόμματα που έχουν πατήσει πάνω σε αυτά και έχω βαρεθεί να τα ακούω γιατί πια έχουν γίνει γραφικά. Με την οικονομία, με το συνταξιοδοτικό, με την ιδιοκτησία στα νοσοκομεία που ντε και καλά θέλουν και την ιδιωτικότητα. Και χτες έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση που έδειχνε, όχι, στην ΕΡΤΕΝΑ μάλλον, σε μια εκπομπή το απόγευμα, έλεγε για τη Σουηδία και έδειχνε τα σχολεία που είναι όλα δημόσια. Και τα παιδιά λέει, και οι φτωχοί και οι πλούσιοι είναι σε ένα σχολείο, δεν υπάρχει ιδιωτικό σχολείο. Και έτσι τα σχολεία όλα είναι... Τέλεια. Τέλεια. Ναι, αλλά έχει χρήματα το κράτος. Όχι, σου λέει ότι και οι πλούσιοι γονείς επενδύουν στα σχολεία και έτσι επωφελούνται και τα παιδιά που δεν έχουν. Γιατί να το έχουμε ιδιωτικό? Γιατί να υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία. Ναι. Γιατί ξεχωρίζουν οι τάξεις πολύ έντονα εδώ στην Ελλάδα. Αυτό. Υπάρχουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Μα έτσι θέλουν να μας έχουν, πλούσιοι και φτωχούς. Κάποτε υπήρχαν οι μικρομεσαίοι, αλλά δεν υπάρχουν πια. Όχι, καταργήθηκε. Γι' αυτό καταργήθηκε και το ΠΑΣΟΚ.
Γι' αυτό είχε πέσει και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάνε να το ξανακάνουν. Ήταν των μεσαίων, των μεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας. Ναι. Του παλιού ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ναι, ναι, λέω του Παπανδρέου πια. Ναι, γιατί αυτό που έλεγε ήταν... ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Έτσι, γιατί μετά η Ελλάδα έπαψε να ανήκει στους Έλληνες. Όχι, τώρα ανήκει στους Αμερικάνους. Σε όποιους ανήκει, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Για πείτε μου έτσι μερικά για το... Πρέπει να επανασυσταθεί το κράτος. Με λίγα λόγια, πρέπει το κράτος να ξαναέχει έσοδα. Τα έσοδα του κράτους παλιά ήταν από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Δηλαδή είχε τη ΔΕΗ δικιά του, είχε τον ΟΤΕ, είχε τον ΟΣΕ, είχε την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΦ. Είχε το εργοστάσιο που έβγαζε το αλουμίνιο που ήταν αυτό και άλλο ένα στο... Η αλουμίνια ανήκε σε γαλλική εταιρεία, δεν ανήκε ποτέ σε εμάς. Ήταν η Πεσινέ. Δεν ανήκε σε εμάς. Αφού δεν ήταν σε εμάς. Όχι. Και πώς πουλήθηκε από εμάς. Πουλήθηκε. Εκχωρήθηκε. Αυτά εκχωρούνται στην κυριολεξία. Δηλαδή δίνονται έναντι πενιχράς αμοιβής, όπως εκχωρήθηκε και η Λάρκο τώρα, στη Λάρινα. Έτσι. Εκχωρήθηκε έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ αυτή η εταιρεία είχε έσοδα ετησίως 396 εκατομμύρια ευρώ. Και τι το κάνουν αυτό όμως. Άγνωστο. Άγνωστο. Για κάποιους λόγους που δεν τους γνωρίζουμε. Γεγονός είναι ότι εκχωρούνται τα πάντα. Ναι ρε παιδί μου, να πω ότι τα έδωσε σε μια εταιρεία που είναι ο ξάδερφός του, κατάλαβες τι λέω, τώρα σε μια ξένη εκτός και αν έχουν άλλα συμφέροντα έξω. Δεν γνωρίζουμε. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Κανένας δεν γνωρίζει. Αυτές είναι συμβάσεις που γίνονται κάτω τραπέζι, συμφωνίες άγνωστες. Εμείς ναι, μα εγώ δεν θέλω τέτοια κυβέρνηση. Εγώ θέλω μια κυβέρνηση που να με ρωτάει να συμμετέχω σε αυτό. Αυτό είναι δημοκρατία. Ναι. Δεν υπάρχει. Όχι. Εγώ ζω σε φασισμό. Αποφασίζουν και διατάζουν. Εντάξει, δεν είναι φασισμός, δεν μπορώ να πω απλά. Είναι κυριλέ. Είναι κυριλέ φασισμός. Είναι κυριλέ. Είναι με το χαμόγελο που λέει σε κόβει με το μαχαίρι, με το αυτό. Έτσι, είναι κυριλέ. Δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε. Άμα πούμε κάτι αντίθετο, μας ρίχνουν εκπομπές, μας ρίχνουν προφίλ, μας ρίχνουν τα πάντα. Άρα αυτό που είναι η ελευθερία λόγου. Ναι. Εδώ λέγανε για τον Παπαδόπουλο που τότε δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση. Ούτε τίποτα, δηλαδή ήταν τα πράγματα πολύ αυτά. Αυτή είναι χειρότερη από τον Παπαδόπουλο, αφού μου κατεβάζουν εμένα, ναι, αν θα βάλω μια ανάρτηση στο Facebook. Άκου, σκέψου, με παρακολουθούν και εκεί. Όχι εμένα, γιατί ήμουν, δόξα τω Θεώ, 15 χρόνια που τα έχω όλα αυτά, δεν με έχουν μπλοκάρει ποτέ. Και δεν... Μια φορά μου ρίξανε... Όχι, μου ρίξανε από το ναι και το όχι, τότε που ήμασταν μαζεμένοι και είχαν βάσει βίντεο, μου τα ρίξανε. Όλα, τα βάλανε χιονάκια. Τα πολιτικά ενδιαφέρον, τα άλλα δεν ενδιαφέρουν. Δηλαδή, fashion show και cooking, δηλαδή μαγειρική και μόδα και τα λοιπά, δεν τους ενδιαφέρει. Ναι, άρα δεν τους ενδιαφέρει να πω την αλήθεια μου. Άρα δεν θέλουν να μιλάμε για την αλήθεια και να λέμε τι προβληματίζει τον κόσμο. Τώρα δεν μπορώ να πω για αυτά τα πράγματα. Ούτε μπορώ να πάρω και θέση για αυτά. Έτσι, και δεν μου επιτρέπεται για να πάρω θέση, γιατί δεν ξέρουμε για ποιους μιλάμε. Ξέρουμε. Και πόσο επικίνδυνη είναι, δεν ξέρουμε. Okay. Άρα μένουμε σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε δημοκρατικά και να καταφέρουμε με την ψήφο μας μόνο, έτσι, χωρίς βιότητες, ούτε βίαιες φωνές, ούτε ρητορική μίσους, μακριά. Να καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και να πάρουμε μαζί μας κόσμο. Δηλαδή να έχουμε από πίσω μας ανθρώπους να μας στηρίζουν. Πολλούς. Οι θέσεις είναι πολύ εύκολες και ξεκάθαρες. Δεν είναι κάτι το τρομερό δύσκολο. Δηλαδή, άμα δει κανείς τα στοιχεία. Εγώ τώρα θα σας πω, επειδή εγώ δεν έχω ασχοληθεί πολύ, αλλά έτσι λίγο που βλέπω, είδα το πρόγραμμα του Νίκη, είδα το πρόγραμμα του Βελόπουλου. Είδα, από τα μικρά κόμματα σας λέω τώρα. Και είδα ότι όλα αυτά τα κόμματα, τα μικρά, έχουν στην ουσία την ίδια. Περίπου. Σειρά. Περίπου. Κάπου σε μερικά περικλείουνε. Ας πούμε, τα ίδια που λέει ο Βελόπουλος λέει και τον Νίκη, τα ίδια ακριβώς λένε. Περίπου. Και για την ηθική και για τον πατριωτισμό. Η βάση περίπου είναι η ίδια, ναι. Σαν πατριωτικό συνασπισμός. Στον πατριωτικό συνασπισμό θα θέλατε να επιγραμματίσουμε ποια κόμματα τα θυμάστε, ποια έχουν συνεργαστεί. Ναι, απ' έξω όλα όχι. Όχι, κάποια να μας πείτε. Είναι το τόλμα του Θανάση του Κολυβά, είναι του Φέδωνα του Βόβολη το Ελεύθερη Ξανά, είναι το Πατρίδα του Μπογδάνου, είναι του Πρόδρομου Εφηδιζόγλου το ΠΕ, έτσι.
Ποιον άλλον έχουμε. Έχουμε τον Γιάννη τον Μαλταμπέ. Το Παύλο τον Κοντογιάννη που είχε το κόμμα των φτωχών, δεν είναι αυτό, όχι, όχι, που ήταν μικρό. Είμαστε εμείς πανελλήνιο κίνημα. Τον Γιάννη Μαλταμπέ τον είπαμε, έτσι. Είναι ο πατριωτικός σύνδεσμος. Είναι το Ελκύς. Ποιος άλλος είναι. Νομίζω ότι είναι και ο κύριος Μαρτζάνας, να πως λέγεται ο άνθρωπος. Είναι το παλιό κόμμα, γιατί απεβίωσε τον περιβαλλοντολόγο. Α, ναι. Απεβίωσε πρόσφατα, όπως λέγονταν, ναι. Τον παρακολουθούσε η μητέρα μου. Κάτσε, αυτός που πήρε μόνο ένα ψήφο και το βγάλανε όχι, τώρα. Όχι, 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 όχι. Δεν θυμάμαι το όνομα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι. Α, και άρα είναι αρκετά μικρά κομματάκια. Δέκα. Δεν είναι κομματάκια. Οι τέσσερις που ανέφερα πρώτοι, μόνοι τους έχουν το 2%. Άρα άμα μπείτε σαν ομάδα... Και οι υπόλοιποι... Το άλλο ένα. Ναι. Ορίστε, νεκτάριε. Αυτό τώρα, γιατί κάποιος μου γράψε από κάτω, ώστε όταν έκανα την κοινοποίηση, θα το απαντήσω τώρα. Ναι, ναι. Ότι... Σιγά, πεταμένος ψήφος μου λέει, σιγά μην μπουν στη Βουλή. Γιατί να μην μπουν στη Βουλή. Να πω το εξής. Γιατί συνασπισμό πατριωτικό, έτσι, πατριωτικό συνασπισμό, γιατί. Καταρχάς είμαστε, αποτελούμε μια πρωτοτυπία τεράστια, ενωθήκαμε. Μικρά κόμματα, πολλά, ενωθήκαμε. Δηλαδή, βάλαμε τον εγωισμό μας κάτω, το προσωπικό. Βγάλαμε την αρχηγία, ότι εγώ θέλω να είμαι αρχηγός και αυτά, και γίνατε ένα. Ναι. Και γίναμε ένα. Εντάξει, κάτω από έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θέλει να βοηθήσει. Ποιος είναι αυτός? Ο Εφιετζόγλου. Εκείνος ήταν πρόεδρος. Ναι, ναι, τιμήσαινε, αλλά είναι πρόεδρος ο άνθρωπος. Είναι... Κάτι διάβασα ότι έχασε μια περιουσία, του κατασχέθηκε... Διάφορα του κατάσχουν τώρα, τον έχουν τώρα στο φτώχαστρο. Ναι. Ότι την προηγούμενη φορά που είχαν την Πατριωτική Ένωση, τους ακυρώσανε. Καλά, το θυμάμαι. Το Α1 του Αρειοπάγου τους πετάξανε. Ήτανε πάρα πολύ προσεκτικοί τώρα, μην χύνει καμιά πατάτα και ξαναβγούν εκτός. Ψηρίζανε δηλαδή τα πάντα και τη Μαϊμού την ψηρίζανε. Λοιπόν, και καταφέραμε και μπήκαμε. Έτσι, ωραία. Πήραμε το OK, τέλος, έχουμε φτιάξει ψηφοδέλτια, εγώ είμαι. Άρα, παιδιά, πατριωτικός συνασπισμός. Πατριωτικός συνασπισμός. Γιατί συνασπισμός? Και εμένα αυτό ξέρετε μεταξύ. Την προηγούμενη Κυριακή έτρωγα με μια, όχι αυτή μας περάσει, την πιο προηγούμενη, με μια φίλη. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, υπάρχει τα πατριωτικά συνασπισμός. Λέω, τι μου λέει. Και το βράδυ με παίρνει ο Μανούσος. Και μου λέει αυτό. Ναι. Και την παίρνω και της λέω, ξέρεις τι λέω, τι θα έχω την άλλη Τετάρτη. Ναι, ναι. Γιατί μου το πρότεινε μια φίλη που το άκουσε αυτή που ακούει ράδιο. Είχαμε τη Δευτέρα, είχαμε την παρουσίασή μας στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Και χθες στο Γαλαξία. Χθες στο Γαλαξία είχα ομιλία εγώ. Α, δηλαδή το Πανελλήνιο Κίνημα. Το Πανελλήνιο Κίνημα. Και μεθαύριο την Παρασκευή έχω στο Θέατρο Θρακμακεδόνων, στην Κεντρική Πλατεία. Α, ωραία, έχω άρα κάλεσμα, ομιλία. Ο κύριος Μιχάλης Μπέλλας στους Θρακομακεδόνες. Στην πλατεία στο Θεατράκι. Στην πλατεία στο Θεατράκι. Η ώρα 8-7. Όχι, 6.30 λέμε. 6.30 ώρα. Ναι, ναι. Ωραία, οι Θρακομακεδόνες μακριά για μένα, αλλά έχει κάτι ψητά εκεί πέρα να έρθω να φάω κάποια μέρα. Ωραία. Τα πάντα είναι ωραία. Ναι, ναι, ναι. Και η ρημοτομία είναι ωραία. Δηλαδή εδώ μέσα είναι πολύ δύσκολο καταρχάς να παρκάρεις. Εκεί είναι πανεύκολο. Πανεύκολο. Καλά και το άλλο. Το διάβαζα σήμερα. Ο άλλος άφησε δηλαδή στο πάρκινγκ εδώ τα μάξι του και ξαφνικά του χτυπάει σήμα στο κινητό ότι τα μάξι του είναι σε ένα στριπτιτζάδικο απ' έξω παρκαρισμένο. Παίρνει εδώ το αυτό, του λέει: έκανα λάθος. Λέει: δώσα λάθος τα κλειδιά σε έναν που δουλεύει εκεί. Αυτό. Αν είναι δυνατό. Δηλαδή να κοιμάται στο κρεβάτι του και να βρει από τη γυναίκα τον πελάτη ότι τα μάξι του ήταν και απ' έξω από στριπτιτζάδικο εκεί κάπου αλλού. Δηλαδή, φοβερό. Να αφήσει τα μάξι στο πάρκι, να είσαι ήσυχος. Αλλά αυτός είχε τέτοιο σήμα στο κινητό και εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Τι βάζουμε και τι μας λέει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να το μάθω. Λοιπόν, πάμε στο διάταγμα. Αυτό ότι δεν έχουμε δρόμους να παρκάρουμε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα. Έχει φοβερά. Η ρημοτομία της Νέας Μύρνης είναι και πολύπλοκη. Και η πολεοδομική της, ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι απίθανος. Και τα κάνανε και πιο χειρότερα τώρα. Ήτανε πιο ωραία. Η Νέα Σμύρνη μας ήταν ωραία. Πω καλά, δεν το συζητάω. Και τα τελευταία 10 χρόνια
Δηλαδή... Όταν αλλάζουν οι συντελεστές οι πολεοδομικοί και γίνονται αυτά τα τέρατα, τέρμα. Αυτό όμως φταίει ο δήμαρχος που είχαμε. Δεν έκαναν τίποτα, δεν κάνανε τίποτα, 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 τίποτα. Δεν κάνανε τίποτα γι' αυτό. Και ο κόσμος όλος φωνάζει, όλη η Νέα Σμύρνη φωνάζει. Έχουν κάνει παράπονα, έχουν κάνει και δεν κάνει τίποτα. Από το Δήμο δεν θα έπρεπε να μπλοκαριστεί αυτό. Τώρα, να εργάζουμε. Ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Τι να σώσουμε τώρα. Τι να σώσουμε τώρα. Δεν έχει μείνει κανένα οικοπεδάχτης. Είναι κάτι μονοκατοικίες που τις κοιτάω και λέω Θεέ μου μην γκρεμιστούνε, Θεέ μου μην γκρεμιστούνε. Ναι. Και το παλιό Φάληρο τώρα ξεκίνησε. Είναι η αξία της γης και πρέπει να μπουν άνθρωποι. Εδώ μαζεύονται, δηλαδή σήμερα η Αθήνα είναι η μισή Ελλάδα. Έτσι και γίνει κάτι στην Αθήνα και ο πληθυσμός φύγει, έφυγε η μισή Ελλάδα σε μια μέρα, έτσι. Και μπορεί να γίνει αυτό εύκολα. Κάποτε κάποιοι, ποιοι ήταν που δίνανε και λέγανε πληρώνουμε την αποκέντρωση, ποιος το είχε κάνει αυτό που μας... Αποκέντρωση υποτίθεται το Πασόκ όταν ξεκίνησε, οι πρώτες εξαγγελίες. Ωραίο είναι να το κάνουν και τώρα. Εγώ άμα μου δώσουν λεφτά πάω, φεύγω αλλού. Γίνεται αυτό. Και δουλειά. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν θέλουν να γίνει. Γιατί? Λοιπόν, για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει τελείως ο τρόπος της ανάπτυξης Ελλάδας. Δηλαδή, εάν δεν στηριχθεί η ανάπτυξη στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, έτσι, δεν υπάρχει χωριό. Α, και τώρα εμένα ναι, μου κόβουνε αυτά γιατί παίρνουν απ' έξω τα βόδια και αυτά και δεν εκμεταλλευόμαστε τους δικούς μας κτηνοτρόφους. Όπως κλείσαμε και το αλεύρι, κλείσαμε το εργοστάσιο της ζάχαρης, έχουμε κλείσει, λίγο στη Γαστούνη υπάρχουν κάτι που φτιάχνουν χυμούς, ντομάτες και τέτοια. Ναι. Τα έχουμε κλείσει, πόσα πράγματα έχουμε κλείσει εργοστάσια. Ναι, ναι. Περνάει από τις βιομηχανικές περιοχές και βλέπει τα βίπε που λέμε και βλέπει μια εγκατάλειψη φαντάσματα. Κτίρια φαντάσματα, σπασμένα τζάμια, εγκαταλειμμένα κτίρια. Κρίμα. Ναι, δεν είναι αυτό. Μα δεν υπάρχει μέρημνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την αγροτοκτηνοτροφική. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Μόνο τουρισμός. Δεν δουλεύει τίποτα άλλο. Μόνο αυτό προωθούνε. Τουρισμός και εισαγωγές. Και ήρθε, λέει, το κρασγερόπλο. Και που ήρθε το κρασγερόπλο, κατέβηκε στον Πειραιά, άφησε σε εμάς για αυτά, μα δουλεύουν. Αφήνει κάτι, δηλαδή αφήνει τι, το ΦΠΑ και το φόρο. Mm. Αυτό αφήνει. Αλλά όταν τα προϊόντα που πουλάς, ας πούμε στην ταβέρνα, είναι φακές Τουρκίας, πατάτες Αιγύπτου, ρεβίθια ξέρω εγώ, Αργεντινής ξέρω, χυμούς Αργεντινής, ξέρω τι φέρνουν εδώ, κρέατα Ολλανδίας. Τι είναι φυσικό, ναι. Δεν είναι τίποτα. Έτσι γίνεται. Έτσι καταστρέφεται μια χώρα. Ναι, αλλά και δεν κάνουμε τίποτα όμως. Τίποτα. Δηλαδή, και εγώ βλέπω ότι και ο κύριο Μητσοτάκης τώρα τον τουρισμό προωθεί, δεν προωθεί κάτι άλλο. Δεν θέλει να προωθήσει κάτι άλλο. Μπορεί να πω κάτι. Προσφάτως, δηλαδή μέσα στην τετραετία του Τιδό, έδωσε αυτή η κυβέρνηση 5 δισεκατομμύρια σε επιδόματα ενέργειας. 5 δις. Με 5 δις. Φτιάχνονται, κατασκευάζονται 5,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, θα είχαμε μια Ελλάδα πλήρως ηλεκτροδοτούμενη και πλήρως ανεξάρτητη. Ούτε θα αγοράζαμε, ούτε θα εισάγαμε. Ποιος τον συμβουλεύει αυτό να είναι για να μας καταστρέψει? Γιατί αυτός εκεί... Άκου τώρα ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης τώρα, δεν νομίζω να ξέρει. Τέτοιες λέξεις δεν χρησιμοποιώ. Δεν να ξέρει. Μας καταστρέψει, δεν είναι λίγο δεν ξέρει. Όχι ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι έχει συμβούλους. Ωραία. Την άλλη φορά στο debate ζαλίστηκα που κάνω όλο έτσι. Αυτός το έκανε. Τα μάτια του. Μίλαγε και έκανε έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Σελίδες, τίποτα αυτό θα σου έλεγα. Ότι είχε μάθει παπαγαλία αυτά που έλεγε και τα κατάλαβες. Δηλαδή φαίνεται. Τίκα. Ναι. Και το κοίταγα και έλεγα ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Προσπαθεί να φανεί άμεσος, αλλά φαίνεται από το μάτι ότι αυτή τη στιγμή κάνει η παπαγαλία, λέει. Σκέφτεται. Ναι. Δεν ήταν ένα σου απαντήσει σταθερά. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρο είναι ότι ο οποίος έχει συμβούλους. Ποιους συμβούλους έχει. Ναι, ποιοι είναι αυτοί, αυτοί όμως δεν είναι καλοί συμβούλοι. Γεγονός είναι ότι αγοραζόμαστε. Έτσι, συθέμελα. Δηλαδή αγοραζόμαστε από κάτω από εγώ νομίζω ότι τα δισέγγονά μου, δηλαδή να τώρα δεν θα λένε ότι είναι Ελληνάκια τα καημένα. Θα είναι κάτι άλλο εδώ. Τι θέλω πάντα. Αύριο ναι. Αν φανταστείς ότι όλα τα νέα παιδιά
που γεννηθήκανε το 90, το 2000. Mm-hmm. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν φύγει έξω. Οι περισσότεροι, ναι. Όλα τα παιδιά. Εμένα η δουλειά μου, που μιλάμε πάρα πολύ κόσμο, ειλικρινά όλοι οι νέοι, όλοι οι επιστήμονες, αυτό που λες, έχουν φύγει. Όλο το αφάκαντε έχει βγει έξω. Yeah. Μα και εργάτες. Μα και μαστόροι, πάνε Γερμανία, πάνε έτσι, πάνε να δουλέψουν εργάτες, λατζιέρες, το ένα, το άλλο, τι λέτε τώρα. Νοσηλευτές, γιατροί, η Γερμανία κάνει κραφ για νοσηλευτές για μας, γιατί είμαστε καλοί Έλληνες. Όλοι αυτοί δεν θα παντρευτούν με άλλα παιδιά, θα γίνει ανακάτεμα και αυτά, αλλά... Σίγουρα. Να πως ο ελληνισμός. Δεν γεννάμε κι εμείς, δηλαδή βία δύο. Μπράβο. Βία 2. Το 3 είναι σπάνιο. Από 1 έως 2. Γιατί σου επιδοτούνε για να γεννήσεις. Καλά, να πω κάτι τώρα. Οι πιο φτωχοί λαοί δυστυχώς γεννάνε περισσότερα. Και οι πιο λίγο καλλιεργημένοι γεννάνε περισσότερα. Δεν φταίει η φτώχεια. Δεν φταίει ο πλούτος. Δεν φταίει η έλλειψη επιδομάτων. Άλλα πράγματα φταίνε. Τι, για πείτε μου. Είναι η θέση της γυναίκας. Είναι... Δηλαδή, όταν η γυναίκα αρχίσει και σπουδάζει, πάρει πτυχία, πάρει διδακτορικά, μάστερ, κολοκύθια, αρχίζει και πάει η καριέρα και μετά δεν έχει χρόνο για παιδιά. Όχι, δεν έχει χρόνο. Όταν πάει η γυναίκα 30, 31, 32, 33 και βάλε, πόσα παιδιά να κάνει. Ναι. Θα έχει αποτυχίες, έτσι μετά εξωματικές, δεν τη συλλαμβάνει, θα έχει κάνει καμιά αποβολή πριν γιατί θέλει την καριέρα και μετά τρεχαγίδευε. Εν τω μεταξύ, μας έχουν βάλει και ένα προγραμματισμό στο 2, 2 παιδιά τέλος. Το έχουν προγραμματίσει με κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν μπορεί όλοι να έχουμε δύο παιδιά. Εγώ έχω ένα. Βλέπετε, ένα έως δύο. Δεν κάνει παραπάνω. Όχι, δεν θα έκανα κι άλλο. Λοιπόν, όχι εντάξει, δεν έκατσε να γίνουν άλλα. Απλά. Ναι, όλοι μέχρι δύο πάνε. Άντε, λίγοι κάνουν και τρία και τέσσερα σπάνια. Και πέντε. Σπάνια. Δεν ξέρω, ένα στου 100 μήπως κάνει τρία παιδιά. Δηλαδή, σπανίως. Και αν θα το κάνει, πολλοί κάνουν δίδυμα τα δεύτερα. Κάνουν εξωματική και συνήθως στην εξωματική βγαίνουν δίδυμα. Και γίνεται το τρίτο αλλιώς δύσκολα. Αλλιώς, ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Η γυναίκα τι γίνεται. Όταν εργάζεται, εργάζεται. Είναι μάνα. Και τι μάνα. Η Ελληνίδα είναι περίεργη μάνα. Τρέχει τα παιδιά συνέχεια. Α, βέβαια. Τα πηγαίνει στα φροντιστήρια. Δηλαδή είναι ταξιτζής. Τα πηγαίνει στα φροντιστήρια. Τα πηγαίνει στα κιθάρες. Τα πηγαίνει στα μπάσκετ. Στα ποδόσφαιρα παντού. Εσείς πιστεύετε, άμα μπείτε μέσα στη Βουλή, το λόγο σας να τον ακούω. Δηλαδή, πραγματικά να σου πω κάτι όμως, άμα μπουν 10 κόμματα μέσα και υπάρχουν 10 φωνές. Μακάρι να μπουν 12. Μακάρι στη συνέχεια να ενωθούμε και με τους άλλους δύο. Με τον Νίκη και με τον Βελόπουλο. Εγώ θα ήθελα. Δηλαδή, αν ενωνόμασταν, θα είχαμε 10%. Δεν νομίζω, μωρέ, ο κύριος γιατί... Νίκης, εμένα μου πάνε και κάποιοι που τον ξέρουν προσωπικά, μια φίλη μου δηλαδή που τον ξέρει καλά. Ναι. Κάνανε παρέα με τη γυναίκα του, με αυτά μου λέει. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά είναι, έχει τον εγωισμό του, θέλει να έχει την υγεία. Έχει αυτό τον εγωισμό, μου το είπε ένας άνθρωπος που τον ξέρει, που κάνουν παρέα, πώς να σου το πω τώρα, σαν να σου πω εγώ για τον αδερφό μου, κατάλαβες έτσι. Ναι. Και μου λέει, δεν νομίζω μου λέει να δεχτεί, γιατί το συζητάγαμε, δεν νομίζω μου λέει να δεχτεί, μου λέει, γιατί έχει μια έπαρση, την έχει. Σαν πατριωτικό συνασπισμός, τους κάναμε δύο και τρεις φορές, τους κάναμε παράκληση. Δεν θα γίνει. Ναι, δεν θα λάνε. Δεν θέλουν. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί όχι. Γιατί όχι. Άρα... Ο κύριος που έκανε το σχόλιο ότι σιγά μην μπείτε, πεταμένος ψήφος, ψήφισε Νίκη. Ναι. Ο άνθρωπος και του λέω εγώ, ρε εσύ, του λέω, όλα αυτά τα κόμματα με τον Νίκη είναι το ίδιο και αυτό. Τώρα από μάλλον εκεί και πέρα... Μάλλον είμαστε λίγο καλύτεροι, να πω τον αλήθεια, έτσι. Γιατί εγώ, είμαστε... ακούστε να σας πω κάτι, ναι. Επειδή το ψάξα το θέμα, και επειδή έχω και μια εμπιστοσύνη στο Θεό ότι με καθοδηγεί, όταν εγώ προσευχήθηκα και είπα, Θεέ μου, δείξε μου, μου δείξε. Χτυπήσαν τα τηλέφωνα από μόνα τους, από μόνα τους. Και μου λέγανε τι εστί ο αρχηγός του Νίκη. Χωρίς να έχω πάρει εγώ πουθενά και να ξέρω. Και ήτανε μία εβδομάδα πριν κάνω εκπομπή για τον Νίκη. Γιατί έχω φέρει και αξιόλογα παιδιά εδώ και από την ενορία μας. Και που εγώ τους έδινα το χέρι στην αρχή, γιατί και εγώ στην αρχή νομίζω ότι ήταν κάτι ανιδιοτελές. Αλλά εν τέλει δεν είναι τόσο και λυπάμαι πολύ που κάποιοι σαν και εμένα, ναι, που στην αρχή ενθουσιαστήκαν, αργότερα θα απογοητευτούν. Να κακολογήσω ακόμα. Όχι, δεν κακολογώ. Λέω ότι άκουσα. Γιατί,
Γιατί συμβαίνει πολλές φορές αργότερα στο μέλλον με ανθρώπους, κάποιοι πολιτικοί το κάνουν, που τους βρίζουν στη συνέχεια. Να πίνεις νερό, ναι. Είναι λάθος, τεράστιο. Μα δεν, είναι, δεν κάνουμε κακολογία. Ναι, ναι. Λέμε το δεδομένο ότι κι εγώ διέκρινα αυτό, θα πω αυτή την έπαρση. Εντάξει, εντάξει. Μια έπαρση. Που αυτή η έπαρση μετά θα δικήσει και αυτούς που τον στηρίζουν τώρα. Πιθανόν δεν ξέρω, δεν μπορώ να σχολιάσω άλλο ακόμα. Δεν το θέλω. Θα το δούμε, θα το δούμε στο μέλλον. Μακάρι να βγούμε ψεύτες, να μην γίνει έτσι. Εγώ για μας μπορώ να μιλήσω όσο θέλετε. Μπορώ να πω διάφορα. Πάντως ναι, αν ενωνόντουσαν θα είχατε πολύ περισσότερη δύναμη. Γιατί θα ήταν 6% και όχι, θα υπήρχε 6. Δύναμη. 6% είναι, δηλαδή 4% περίπου είναι ο Βελόπουλος. Έτσι, περίπου 3 είναι το Νίκη. Δεν ξέρω, μπορεί να πάρει για παραπάνω. 2,70 είναι το Νίκη. Θα πάρει παραπάνω. Εγώ νομίζω θα χάσει τώρα πολύ. Δεν ξέρω. Άκου τι σου λέω. Εάν μπούμε και εμείς στη Βουλή 3,2 μας βλέπω, δηλαδή φτάναμε ένα 9 με 10. 10% είναι 30 βουλευτές. Είναι μεγάλο το ποσοστό, μεγάλο το πλήθος. Τέλος πάντων. Α δούμε. Είδαμε. Είδαμε, θα δείξει. Ναι, ναι. Εμείς αγωνιζόμαστε, δηλαδή τρέχουμε πάρα πολύ. Εγώ κάνω ομιλίες. Καλά, το Facebook και τα Instagram και καλά, τα λοιπά, ναι. Δουλεύουν συνέχεια. Αλλά κάνω ομιλίες, κάνω συναντήσεις κάθε μέρα. Το βλέπω, εγώ βλέπω τις φωτογραφίες συνέχεια, και αυτά ότι τρέχετε. Ναι, όχι μόνο εγώ. Και εδώ πέρα να προλάβετε να έρθετε. Και οι βουλευτές, οι πάντες, έτσι. Όλη η ομάδα. Εν τω μεταξύ, πραγματικά όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα εγώ από το δικό σας κίνημα είναι. Καλά παιδιά. Αυτό θα σου έλεγα. Και ότι είναι άνθρωποι όντως του λαού. Όντως πραγματικά του λαού. Γιατί και. Και τον Νίκη αυτό παρουσιάζει. Όλοι του λαού είμαστε. Όλοι του λαού είναι. Ναι, τι είναι ωραία, παιδί μου, του λαού, ότι δεν είσαι ο πολιτικός μηχανικός που οικονομάει 5.000 το μήνα και ξέρω εγώ. Είναι και άνθρωποι που παίρνουν το μισθό των 500 ευρώ και αυτά. Δεν είναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι όλοι με λεφτά. Ναι. Είναι και απλοί άνθρωποι των 500. 5.000 το μήνα δεν είναι και πάρα πολλά λεφτά, υπάρχουν και παραπάνω. Τα βάνια. Υπάρχουν και περισσότερα. Καταλάβατε. Εγώ η καημένη παίρνω 700 ευρώ. Τώρα τι μιλάτε. Ναι, ναι. Όχι ψέματα. Μην αδικήσω. Πήρα το 50 του ψύχα. Πήρα παραπάνω. Ναι. Για να μην είμαι και ψεύτρα. Αλλά την αλήθεια. Αλλά ναι, το 1000 δεν το φτάνει. Είναι όνειρο άπιαστο. Ναι. Δεν νομίζω να το πάρω ποτέ. Και στη σύνταξη πάλι δεν θα το πάρω. Εντάξει, αν θα πάρουμε σύνταξη. Θέλω να πω ότι. Υπάρχουν στο κόμμα σας και άτομα δημόσιοι υπάλληλοι όπως είμαι εγώ. Και εγώ. Δημόσιο υπάλληλο είμαι και παρετήθηκα. Ιδιωτικός υπάλληλος. Ναι, ναι. Εγώ παρετήθηκα για να συμμετάσχω. Και πώς θα το βγάλουμε μετά προς το ΖΙΜ. Παρετήθηκα για να συμμετάσχω. Α, μετά θα ξανασυνέχεια. Αν είναι για εκλογικούς λόγους. Αναστολή. Όχι, κάνω παρέτηση. Δηλώνω παρέτηση για εκλογικούς λόγους και αν πάρω πίσω την παρέτηση μέσα σε 30 μέρες, δεν ισχύει η παρέτηση. Αυτός είναι νόμος παλιός. Επειδή ήμουν διευθυντής προσωπικού κάποτε, τα ξέρω αυτά και εντάξει, τα καταφέρω. Ωραία, να... και άμα δεν την πάρει σε 30 μέρες. Μα δεν γίνεται. Παραιτήθηκα πριν 3 μέρες, 4 πότε ήταν. Λοιπόν, και 26 του μηνός, αν δεν βγω, που δεν θα βγω μάλλον, έτσι δουλεύω αφιλοκίνητα. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Το ίδιο μου είπε και ο κύριος Βρετός από τον Νίκη και εν τέλει πήγε πολύ καλά. Γιατί και εκείνος μου λέει, άμα δεν βγω, θα βάλω υποψήφιο στον Άγιο Δημήτριο, σαν δήμαρχος. Ναι. Και είναι ο πολύ ωραίος άνθρωπος, εγώ τον πάω πάρα πολύ δεν πραγματικά. Άμα εγώ τον συμπάθησα πάρα πολύ, αν πραγματικά βάλει θα τον στηρίξω. Τι ήθελα να πω, και μου λέει αυτό το πράγμα και είχε μια απογοήτευση και εν τέλει πήγανε καλά, δηλαδή πήγε καλά. Μετά, δεν το ξέρεις. Μετά, αυτό δεν το ξέρεις. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν ξέρεις τι. Είμαι δεύτερος στο ψηφοδέλτιο των Ιωαννίνων. Δύσκολο να βγάλει το κόμμα μας δεύτερο στα Γιάννενα. Δηλαδή στις προηγούμενες έβγαλε 2 η Νέα Δημοκρατία, 1 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1 το ΠΑΣΟΚ και 1 το ΚΚΕ. 5. 5 έδρες έχει, 5 βουλευτές βγάζει. Δύσκολο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Άρα, και ένα να βγάλουμε, και ένα να βγάλουμε, το πρώτο να βγάλουμε, τυχεροί θα είμαστε. Άρα εντάξει, είμαστε 15 μέρες, κατευθείαν μετά τις εκλογές, ναι. Τη Δευτέρα πήγαινε κανέτη. Μην μείνουμε και χωρίς δουλειά. Εντάξει, ναι. Στο δημόσιο που είσαι. Είμαι στο ΙΓΜΕ. Α, λέγεται ναι. Βέβαια τώρα ΕΑΓΜΕ. Λέγεται τι σημαίνει αυτό, για πέστε τώρα, με. Τώρα.
ΙΓΜΕ, που εμείς ακόμα συνεχίζουμε και το λέμε ΙΓΜΕ, παρότι έχει αλλάξει ονομασία. Είναι Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Mm. Αλλά σήμερα έχει γίνει Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών. Να ρωτήσω και εκεί τι ψάχνουμε. Ψάχνουμε το χώμα και αυτά και αρχαία και τέτοια και τέτοια. Και έχει τέτοια. Πάρα πολλές διευθύνσεις. Παλιά ψάχναμε τα πάντα, κάναμε τα πάντα. Αυτό είναι ωραίο, είναι, γιατί έχει και λίγο είναι ωραίο ναι, το. Πράγματι. Γιατί μπορεί να ασχοληθεί και με τα πετρώματα, μπορεί να ασχοληθεί. Είναι ωραίο. Εγώ λίγο μου είχε βάλει αυτό ένα σε ο Κατσίπης. Τα μεταλλεύματα στην Ελλάδα τα έχει βρει το ΙΓΜΕ όλα. Τα κοιτάσματα. Μπράβο. Τα κοιτάσματα τα έχει βρει το ΙΓΜΕ. Mm. Έτσι. Τις περισσότερες υδρογεωτρήσεις των δήμων, των κοινοτήτων, των περιφερειών, των νομαρχιών κτλ. Τι έχει κάνει το ΙΓΜΕ. Τα γεωθερμικά πεδία τα έχει ορίσει το ΙΓΜΕ. Εμείς έχουμε χάρτες γεωθερμικούς, δηλαδή ξέρουμε πού βρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο, σε τι βάθος θερμοκρασίας αναμένουμε κτλ. Πηγές, τώρα μετράμε, εγώ είμαι σε ένα πρόγραμμα που μετράμε, κάνουμε υδροληψίες σε πηγάδια και γεωτρήσεις υπάρχουσες. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπεύθυνος για την Ετωλακαρνανία, mm-hmm. νομού Ετωλακαρνανίας, εντάξει. Υδατικό διαμέρισμα 4. Ωραία. Έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Είναι η έδρα μου εκεί, ας το πούμε. Εκεί μένετε για όχι. Όχι. Εγώ μένω Αθήνα. Μένω Φραγκομακεδόνες. Α, ναι. Αφού εκεί. Φραγκομακεδόνες είμαι. Και πηγαίνω στο Αγρίνιο. Αγρίνιο μένω. Να μην πω και σε ποιο ξενοδοχείο μου, το κάνω και διαφήμιση. Λοιπόν, σταθερά εκεί πάντοτε. Γιατί είναι πολύ ωραίο το ξενοδοχείο που μένουμε. Είναι αυτοκρατορικό, το λέω στα ελληνικά. Κάτι έχει πάει το μυαλό μου, επειδή έχω πάει Αγρίνιο. Κάπου πάει το μυαλό μου, ναι. Λοιπόν, και με κέντρο το Αγρίνιο κάνουμε τις διάφορες εξόδους. Δεξιά και αριστερά. Δεξιά και αριστερά, ναι, ναι. Και μετράμε 68 γεωτρήσεις και έχουμε ένα δίκτυο 68 γεωτρήσεων. Ωραία. Και κάνουμε ανά 3 μήνες, κάνουμε μετρήσεις. Δηλαδή 4 το χρόνο. Mm-hmm. Ναι. Ορίστε, εσείς είστε και υπεύθυνοι για τη θάλασσα, όχι. Αν είναι καθαρή, ναι ή όχι. Όχι. Στις γεωτρήσεις που γίνονται μέσα στη θάλασσα. Ναι, βεβαίως. Συμμετέχουμε. Γιατί συμμετέχουμε. Είδα, πήγαινα και έκανα μπάνιο τώρα στην Πειραϊκή και κάτι κάνανε εκεί μέσα. Έχουμε ένα τμήμα υποθαλάσσιας γεωλογίας. Έτσι. Δηλαδή, ελέγχουμε τι κοιτάσματα υπάρχουν, τι μπορεί κανείς να βρει κάτω από τη θάλασσα. Αυτό λέγεται υποθαλάσσια. Έχουμε. Ωραίο και αυτό. Και αυτό μου αρέσει που είναι έρευνα. Και ναι. Γενικότερα το ΙΓΜΕ κάνει έρευνα. Αυτό είναι ωραίο. Έτσι, μελέτες και έρευνες. Μια ωραία ιδέα να την πω στην ανιψιά μου. Ωραία, ναι. Για να πάει προς τα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Τους αρέσει η έρευνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Κάποιοι βέβαια τομείς έχουν αδρανήσει έως έχουν τελείως κλείσει, μπορώ να πω. Στο ΙΓΜΕ. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, παλαιότερα. Τώρα, αυτό λέγαμε τώρα και με την τεχνική νοημοσύνη, πόσες δουλειές θα εξαφανιστούν. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Πόσες δουλειές θα τα κάνει η τεχνική νοημοσύνη. Πιθανόν να. Και τώρα ετοιμάζουν, λέει, και την ιερά βίβλο της τεχνικής νοημοσύνης. Η τεχνική νοημοσύνη έχει πάρα πολλές πληροφορίες μέσα. Ωραία. Σωστά. Και τώρα θα γίνει η βίβλος. Μου το στείλανε. Τεχνητής. Ναι, θα σας το στείλω που μου το στείλανε. Που θα είναι η βίβλο, λέει, της τεχνητής νοημοσύνης. Θα έχει όλες τις θρησκείες μέσα. Και από εκεί ξεκινάει και η. Ναι. Τα πάντα. Ναι. Είναι μία απειλή. Είναι μία απειλή και αυτή. Έτσι. Είναι μία απειλή για να απειλή τι ότι. Μπράβο, ότι δεν θα υπάρχουν δουλειές. Ναι. Όπου με παίρνει αυτός ο άνθρωπος, μάλλον έχει πληρώσει και με παίρνει να δει για τη δουλειά μου τώρα. Ναι. Αυτό τώρα ότι. Τι ήθελα να πω. Για τεχνητή νοημοσύνη, λέγαμε. Ναι. Ότι θα χάσει ο κόσμος τις δουλίτσες του. Πώς εξασφαλίζονται οι δουλειές μας. Να ρωτήσω κάτι, εσείς άμα μπείτε μέσα σαν πατριωτικό συνασπισμό. Ναι, πατριωτικό συνασπισμός. Mm-hmm. Θα βάλετε. Όρια. Ναι, στους πληστηριασμούς. Στις κατασχέσεις. Εννοείται. Ξέρετε πόσα είναι τα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια. Είναι 700 εκατομμύρια ευρώ. 710 για την ακρίβεια. Τα κόκκινα δάνεια είναι 710, δηλαδή ούτε ένα δις. 700, έτσι. Mm-hmm. Το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, συν του κόμματος του Πασόκ,
είναι 700 εκατομμύρια. Μην μιλάτε περίεργα, έτσι είναι. Άρα όσα χρωστάνε όλος ο κόσμος, χρωστάνε τα κόμματα. Τα δύο κόμματα, τα μεγάλα, τα δύο. Η Νέα Δημοκρατία, συν το Πασόκ, Παύλα Κινάλ, χρωστάνε... Αυτό μας αφήνουνε να το πούμε στην τηλεόραση. Γιατί δεν είναι κακό, δεν είναι κρυφό. Και γιατί δεν τα λένε. Άμα μπείτε στο ίντερνετ θα το δείτε. Μπαμ. Και γιατί οι δημοσιογράφοι δεν τα λένε. Επίσημα αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι, και γιατί δεν τα λένε οι δημοσιογράφοι. Ναι, ξέρω εγώ. Πολλά δεν λένε οι δημοσιογράφοι. Πάρα πολλά δεν λένε. Εσεί είστε πιο αληθεί. Εγώ βγάζω, ναι, την αλήθεια και βγάζω. Εγώ βεβαίως, ναι, γιατί εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Γι' αυτό βγήκα. Γι' αυτό μπήκα σε αυτή την υπόθεση. Για να πω την αλήθεια. Ναι. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε φάει μαρμάγκα όμως, γιατί όποιος λέει την αλήθεια τον τρώει μαρμάγκα. Ή τον σκοτώνουν, ή σκοτώνεται με τη μηχανή, ή δεν ξέρω τι. Δεν θα τα πω εγώ αυτά. Δεν τα στηρίζω. Γιατί αυτό είναι κατηγορία που δεν μπορώ να την, μπορώ να την στηρίξω. Έχω στοιχεία. Δεν έχω στοιχεία ότι έχουν πουλήσει την πατρίδα μου. Δεν έχω στοιχεία. Ότι δεν έχω να φάω. Δεν έχω στοιχεία ότι δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη. Δεν έχω στοιχεία ότι χίλια πολλά στοιχεία που δεν μπορούμε να ψωνίσουμε. Δεν έχω στοιχεία ότι παίρνω 700 ευρώ και την τρίτη μέρα δεν έχω να φάω γιατί όλα είναι πανάκριβα. Γιατί δεν μπορούμε. Όλα τα πάντα. Είναι όλα εισαγόμενα. Πώς δεν είναι πανάκριβα. Δεν έχω. Δεν παράγουμε. Όταν μου φέρνουν να τρώω κατσαρίδες και τα περνάνε αυτά και εμένα δεν με ρωτάνε. Όταν μου λένε ότι ντε και καλά, εγώ πρέπει να δεχτώ του αλουνού, ότι ναι, εντάξει, θα τη δεχτώ, αλλά γιατί αυτοί να παρελάζουν, καλά το γράψε ένας. Να βγω κι εγώ που είμαι straight να παρελάσω και να πω είμαι straight, έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα να είμαι straight. Δηλαδή, καταλάβατε τι θέλω να πω. Απόλυτα. Πας να με επιβάλλει σε μένα όλα τα άλλα. Είναι επιβολή αυτό. Γιατί? Είναι μια επιβολή, ένας βιασμός. Δηλαδή... Εμένα με βιάζουν ψυχικά. Γιατί ανοίγω το κανάλι. Και βλέπω τους παρουσιαστές να κάνουν bullying σε κάποιον που στηρίζει τον φίλο του. Ναι, ο φίλος του μπορεί να είναι κλέφτης, ψεύτης, βιαστής. Βγήκε αυτός να τον υποστηρίξει, εσύ γιατί του κάνεις bullying. Πού είναι η δημοκρατία στην τηλεόραση. Τώρα μιλάω για τα Me Too, που δεν ήθελα να βλέπω καθόλου τηλεόραση, γιατί κατάλαβα... Εγώ δεν αποφεύγω. Τι γίνεται. Την τηλεόραση δεν αποφεύγω τελείως. Δηλαδή μας περνάνε ό,τι θέλουν. Κάτι και τα ντυσίματα πάλι που περνάνε. Εννοείται. Κάτι... Είναι όλα σε ένα πλαίσιο άλλο. Να πω... Ξέρετε τι έχω διακρίνει εγώ όμως τώρα. Είμαι 49 χρονών και όταν πήγαινα κατηχητικό μου μάθαν άλλα... 49 χρονών. Ναι, είμαι 49. Λοιπόν, ευχαριστώ. Και όταν ήμουνα... πήγαινα κατηχητικό είχα μάθει άλλα πράγματα για τη θρησκεία μου. Άλλες ημερομηνίες για τις γιορτές. Τώρα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν αλλάξει κάποιες ηθικές αρχές, έχουν αλλάξει γιορτές. Μου κάθε μέρα, εδώ και 5 χρόνια, 4, όχι γιορτή του νερού, όχι γιορτή της μάνας, όχι γιορτή του πορτατήφου, όχι γιορτή του Ισκάλας, όχι του... Δηλαδή, γιατί όμως, γιατί η Δύση δεν έχει τη χάρη που έχουμε εμείς εδώ. Εμείς, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όντως έχει κάθε μέρα γιορτή. Γιατί έχουμε πολλούς Αγίους, γιατί έχουμε διάφορα. Οι Δυτικοί τώρα δεν ξέραν τι να γιορτάσουν και σου λένε γιορτή του νερού, γιορτή της διαφορετικότητας, γιορτή το δεν ξέρω εγώ τι. Έχουνε κάτι, ναι. Και μου αλλάζουν και τις δικές μου ημερομηνίες, τις γιορτές των Αγίων. Αλλάζουν αυτά. Τα έχουν αλλάξει. Ξαναλέω, θα αλλάξουν όλα. Έχουν στα σχέδια να αλλάξουν πολλά. Πάρα πολλά. Η εστία της Κυριακής την οποία διάβασα έλεγε κάτι πράγματα που πάνε να φέρουν. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Λιβιζάτος, ο Γεραπετρίτης, ποιος άλλος είναι, τους δύο θυμάμαι, πάνε να αλλάξουν το σύνταγμα, πάνε να αλλάξουν διατάξεις του συντάγματος, οι οποίες αλλάζουν τελείως τη μορφή της Ελλάδας. Πάνε να βγάλουν από το σύνταγμα ελληνική ορθοδοξία, πάνε να το βγάλουν αυτό. Πολλά, να μην έχει το σύνταγμα. Μπράβο αυτό. Ανεξίθρησκους. Θέλω να το βγάλουν από το σύνταγμα. Ουδετερόθρησκοι. Ναι. Να είμαστε. Ναι. Το δεχτούμε. Τι να σας πω, κυρία. Εγώ αυτά που βλέπω, δηλαδή, εκτός κι αν έγινε τόσο παιχνίδι. Μα κάτσε να πω κάτι. Πώς γίνεται όλοι να διαφωνούν και μετά να βλέπουμε ένα αποτέλεσμα. Αγοράζονται.
Αγοράζονται. Ξέρετε ποιοι δεν αγοράζονται? Οι ιδεολόγοι. Και έχουμε τέτοιους ή τους έχουμε κάψει? Έχουμε. Τα παιδιά, τα νέα τα έχουμε κάψει. Έχουμε. Ένας είμαι εγώ. Ναι. Έχουμε. Έχουμε, αλλά είναι μια χούφτα. Μια χούφτα γίνονται οι αλλαγές. Οι αλλαγές δεν γίνονται από όλους. Πολλοί ακολουθούν. Οι λίγοι πάνε μπροστά. Γι' αυτό που με ρωτήσατε πριν, γιατί πας μπροστά. Γι' αυτό τον λόγο πάω μπροστά. Για να ακολουθήσουν οι άλλοι και να όχι μπορέσουν μόνο, όλοι μαζί. Όχι μόνο, πρέπει να παλέψω. Αν δεν παλέψω εγώ, ποιος θα παλέψει? Έχουμε πόλεμο ιδεών. Παλεύουμε για ιδέες αυτή τη στιγμή. Παλεύουμε για ιδέες όπως είναι δημοκρατία. Χάθηκε. Δικαιοσύνη. Χάθηκε. Οικογένεια. Χάνεται. Πατρίδα. Χάνεται. Θρησκεία. Χάνεται. Χάνεται το φίλο. Χάνονται πράγματα. Χάνεται η αγάπη. Πάνε αυτά. Πάνε σαν έννοιες. Δηλαδή το μόνο είναι μετάλλευση. Σε βλέπω τσέπη. Θα σου πάρω. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει και από τη δουλειά μου κιόλας. Ναι. Τα νέα παιδιά είναι ετοιμοπόλεμα, δηλαδή. Ετοιμοπόλεμα είναι τσαντίδα. Όχι, δεν κατα... θέλω να. Δεν μιλάνε όπως μιλάγαμε εμείς κάποτε που λέγαμε παρακαλώ, ευχαριστώ, ορίστε, τι κάνετε. Ναι. Είναι ακακότροπα, είναι απότομα, είναι. Δεν ακούνε. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Είναι έχουν... διαπαιδαγώγηση. Έτσι διαπαιδαγωγούνται. Καταρχάς, δεν έχει ο πατέρας ούτε η μάνα στο σπίτι καμία δικαιοδοσία πάνω στα παιδιά πλέον. Ειδικά ο πατέρας καθόλου. Αυτό, ότι βλέπεις το παιδί από 13 χρόνια και μετά, μόνο που δεν σε έχουν αλλάξει. Μπορεί να κάνεις κάτι. Όχι, γιατί πάει στο σχολείο. Όχι. Πρώτα απ' όλα οι δασκάλοι έχουν χάσει το κύρος τους. Οι δασκάλοι. Που ο δάσκαλος ήταν. Όχι, ο καημένος. Ποιοι δεν φοβούνται να μιλήσουν. Mm. Εδώ άλλος έκανε σωστά τη δουλειά του και πήγαν να τον απολύσουν. Ακριβώς. Και έρχεται η άλλη και τους δείχνει ένα βίντεο με παιδάκια που κάνουν. Εντάξει, αυτό δεν ήταν. Δεν τους έδειξε να κάνουν σεξ. Αυτό και δεν θα δείξει κανένα. Απλά ήθελε να δείξει ότι και καλά δεν πρέπει να μαλώνουμε και για τη διαφορετικότητα. Δεν το κατάλαβα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ή να τους ενσωματώσει τη διαφορετικότητα. Ναι, και βγαίνει. Τη διαφορετικότητα, δηλαδή. Τι... Δεν ξέρω και έκανε. Τώρα, να σας πω κάτι. Και η τηλεόραση καταδίκασε και της κυρίας Μέρης το, τη γενετήσια, την πρωτογενε, ο προγενετήσιες ψυχολογία που είναι, που σου λέει ότι το παιδί καταγράφει από τη μέρα της σύλληψης. Okay. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν έβαλε στα σχολεία ένα βιβλίο που έλεγε στις κοπέλες ότι πρέπει να προσέχετε από τη σύλληψη. Τι τρώτε, τι κάνετε, σωστό. Τι βλέπετε, γιατί το παιδί κάνει καταγραφές. Σωστό. Το πώς σας μιλάει ο σύντροφός σας, να μην έχετε πολλές αλλαγές με συντρόφους, γιατί αυτό μένει στο σώμα σας. Και... Λοιπόν, την κάναν ταλιαντέλα στην τηλεόραση τη γυναίκα και βέβαια αυτό το βιβλίο αποσύρθηκε από τα σχολεία, τα γυμνάσια. Και αυτό γιατί το κάνανε? Που ήταν ένα 100% βιβλίο με ηθικές και ωραία νοήματα που παίρναγε και όμως... Βγήκε η Ναταλία Γερμαών που εγώ τη συμπαθώ και στο μόνο που τη δίνω. Δηλαδή, αν τη συναντήσω στον δρόμο, θα τη το πω. Θα τη πω: αυτοί που σε συμβουλέψανε γι' αυτό έτσι, σε έχουν συμβουλέψει λάθος και πρέπει να το διορθώσεις. Δεν βλέπω την τηλεόραση, οπότε δεν μπορώ να. Δηλαδή, ήταν ένα βιβλίο που ξεκίνησε το Σεπτέμβρη φέτος, μπήκε στα γυμνάσια και μίλαγε για τη σεξουαλική παιδαγώγηση και πώς το παιδί καταγράφει από προγεννητικά, πριν γεννηθεί. Και είχε τόσο ωραία μηνύματα. Γιατί εγώ το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο και έχω κάνει και σεμινάρια πάνω σε αυτό. Και παίρναγε πολύ ωραία και ηθικά μηνύματα. Δηλαδή πως η γυναίκα πρέπει να σέβεται τον εαυτό της, πως πρέπει με τον σύντροφό σου να σε... ξέρεις να μιλάτε και αυτά, γιατί όλα αυτά μένουν στο παιδάκι. Και όμως, μόνο που δεν τη φάγανε. Α, και τι λέει στα κορίτσια, ότι να μην αλλάζουν σύντροφους. Και μάλιστα γυρνάει και ειρωνεύεται η Ναταλία, που τώρα να τις απαντούσα, γιατί λέει εγώ λέει που κάπνιζε η μάνα μου και έπινε, λέει δεν βγήκα καλή. Όχι, δεν βγήκες καλή που κάπνιζε και έπινε η μάνα σου, δεν βλέπεις πως είσαι. Πού είναι η ορθή σου αυτή. Δεν βγήκε καλή όμως, θέλω δηλαδή άμα την τρακάρω, γιατί είναι κυκλοφορεί νεάσμενη. Θα πάει για την πιάσω, της πω να σου πω κάτι, δεν βγήκες καλά. Ναι.
Και είναι καλό παιδί, αλλά είναι. Τη δασκαλέψαν έτσι να το πει τώρα, τέλος πάντων. Και βγάζουν ό,τι είναι. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου, ποια κυκλώματα είναι αυτά που βγάζουν ό,τι είναι ηθικό και ορθό και πάνε να μου περάσουν εμένα το αντίθετο. Και γιατί το επιτρέπουν, δεν μπορεί όλοι να είναι στην τηλεόραση ανήθικοι και να μην μιλάνε. Ναι. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν είναι ελληνικό. Αν ήταν ελληνικό, θα ήταν εύκολο. Και εύκολο να το αντιμετωπίσουμε. Είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, αυτοί που τα επιβάλλουν έχουν μεγάλη δύναμη. Τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη επιβολής. Τεράστια. Είναι τεράστια οικονομικά συμφέροντα με άλλα θέματα από πίσω. Δηλαδή, τώρα. Τι τεράστια, θέλει η Herbalife, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, να πουλήσει για τα μαλλιά σαμπουάν και σου λέει τι είναι της μόδας. Στην αρχή είχαμε τα οικολογικά, τα περιβαλλοντικά. Πέρασε η δεκαετία με τα περιβαλλοντικά. Όχι χλωρίνη περιβαλλοντική. Γίνεται χλωρίνη περιβαλλοντική. Γίνεται σαμπουάν περιβαλλοντικό. Κι όμως μας έχουν φλωμώσει το ψέμα. Γίνεται σκιπ περιβαλλοντικό, δεν γίνεται. Τι μου λένε με ένα βιολογικά απορρυπαντικά, μας δουλεύουν όλοι. Και αποδομούνται μετά. Ναι, μωρέ. Μας δουλεύουν, τέλος πάντων. Γιατί όποιος ασχολείται με χημεία, θα το δει. Δεν γίνεται χημεία και χημεία και οικολογία, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει το χημικό, πώς θα το κάνω εγώ οικολογικό. Διασπάτε, να το κάνω διασπέρα. Μπορεί, λέω, μπορεί. Εσείς που είστε γεωλόγος... Έχω κάνει και διαχείριση. Συγγνώμη, περιβάλλοντος. Δηλαδή. Εσείς που είστε γεωλόγος, ξέρετε ότι αν εγώ ρίξω φυτοφάρμακο τώρα στο δικό μου το λουλουδάκι, θα πάει μέχρι τον Άγιο Δημήτριο κάτω από το χώμα. Ντάξει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, για ποια οικολογικά μιλάμε? Όχι, μιλάγαμε για τα απορρυπαντικά. Γενικά, όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά ήταν μια μόδα. Που... Έχουν βγάλει και μύκητες που τρώνε απορρυπαντικά, ε. Ναι. Α, ναι. Τα πάντα γίνονται. Να πω κάτι. Ούπα! Ορίστε, έπεσε και το μικρόφωνο μας κατά που. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι η γη έχει περάσει τέτοιες καταστροφές με γέθους. Έχει φάει κομήτες, έχει ηφαίστεια, λιθοσφαιρικές πλάκες που συγκρούονται, σεισμούς, τσουνάμια, πράγματα. Δεν παθαίνει τίποτα η γη. Η γη, ό,τι βγάζει, το ανακυκλώνει. Θα ανακυκλωθεί. Αυτοί που μπορεί να πάθουν είναι οι άνθρωποι. Εμείς κινδυνεύουμε. Όχι η γη. Εμείς. Εμείς από αυτά. Εμείς κινδυνεύουμε και δηλαδή, τώρα... Δηλαδή, αν φάμε εμείς ψάρι με υδράργυρο, τρελαινόμαστε. Έτσι, μπράβο, ναι. Εντάξει. Αυτό γίνεται. Ο υδράργυρος θα επανελθεί η γη. Θα μπει, θα ενωθεί με κάποια άλλα στοιχεία, θα γίνει ένα κράμα, τέλος. Άλλο θέλω να πω ότι έτσι τώρα ήταν της μόδας αυτό με τη διαφορετικότητα και βλέπεις τώρα. Τώρα είναι της μόδας η δημοφιλία. Ναι, σαμπουάν, πώς θα το διαφημίσω το σαμπουάν και κάνουν αυτή την περιγόητη διαφήμιση που είναι όλοι γκέι και λέει που τολμώ και τολμώ και τολμώ. Δεν νομίζω... τόλμασαι, εγώ τι φταίω να σε βλέπω που τολμάς. Τι με νοιάζει εμένα που τολμάς εσύ. Δεν είναι κάτι παροδικό αυτό. Δεν είναι κάτι παροδικό. Είναι κάτι που θα μείνει. Μα το περνάνε από διαφημίσεις, ναι. Στα ρούχα, τώρα είδα είναι στο ίντερνετ... Είναι πλήση κεφάλου αυτή, έτσι. Είδα στο ίντερνετ... Όχι σε εμάς. Ναι, ναι, στα όχι, παιδιά. Στα παιδιά. Μας... Καλέ, βγάλανε παιδικά ρούχα, μου το στείλανε, το είδα το πρωί στις ειδήσεις, μπορεί να το δείτε και εσείς στο Google. Με το που το άνοιξα λέει, εταιρεία ρούχων, παιδικό ρούχων, προβάλλει το σατανά. Και έχει κάνει όντως το κεφάλι του σατανά εδώ στα μπλουζάκια, στη βιτρίνα. Ο σατανάς έτσι, σαν το σατανά κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό το πουλάνε στα παιδάκια. Τι να πω. Σε αυτά δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ. Περνάνε δηλαδή δεν πράγματα. Δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι θρησκεολόγος. Κάτι. Σαν πάει. Γεωλόγος όμως μου έχετε πει πολλά πράγματα. Ναι, σαν γεωλόγος μπορώ να πω, ναι. Ναι, δεν ξέρω για αυτά τα ζητήματα. Σε αυτά όμως, αν είμαστε μέσα στη Βουλή, θα χτυπάμε το χέρι μας και θα λέμε, θα επεμβαίνουμε να εμείς λέμε. Καταρχάς, είμαστε ένα κόμμα, το Πανελλήνιο Κίνημα, έτσι. Και ο συνασπισμός ευρύτερα, ο πατριωτικός συνασπισμός. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα προσπαθήσουμε, γι' αυτό λέγεται συνασπισμός. Είμαστε αμυντικό κόμμα. Άμυνα κάνουμε. Άμυνα. Στις επιθέσεις έναντι του ελληνισμού. Α, μπράβο, να κρατάμε άμυνα. Γιατί και το κουκουέ έτσι. Χαλάρωσε. Είναι για άλλο πράγμα το κουκουέ. Δεν είναι για αυτά. Εμείς είμαστε άμυνα στις αξίες του ελληνισμού. Μας ενδιαφέρουν οι αξίες του ελληνισμού. Mm-hmm. Έτσι.
άμυνα στον ελληνισμό. Ωραίο, ωραίο, μ' αρέσει αυτό. Πατριωτικός συνασπισμός, άμυνα στις ηθικές αξίες του ελληνισμού. Μ' άρεσε. Ναι, ναι. Ωραίο. Ναι, το... Και εγώ που το βγάλα θα το, άρεσε, θα το κάνω μότο. Ναι, ωραία. Ήταν ωραίο μότο, ναι. Μπράβο. Άρα στην κουβέντα μας κάτι καλό κάνει. Κάτι... υπάρχει χημεία. Ναι, όχι, εντάξει. Υπάρχει, ναι. Ήταν συμπαθέστατη καταρχάς, έτσι το... Σας ευχαριστώ επίσης και εσείς το ίδιο. Το δεν ξέρω. Και εσείς το ίδιο άνθρωπος που κοιτάτε τον άλλο μέσα στα μάτια, ωραίο χαμόγελο φωτεινό. Με μάτια ξέρω να κοιτάω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και όντως μ' αρέσει που μιλάμε... Μιλάμε σαν φίλοι, ναι. Έτσι. Σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Τώρα κάτω από τα μάτια του ουρανού, κάτω από τα μάτια του Θεού, όλοι οι αδέρφοι είμαστε, έτσι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα είμαστε, το ξαναλέω, πατριωτικός συνασπισμός, η άμυνα στις ηθικές αξίες του ελληνισμού. Mm-hmm. Ωραία, μ' άρεσε. Okay. Το φτιάξαμε. Okay. Λοιπόν, μακάρι λοιπόν ο ελληνικός λαός να το καταλάβει αυτό, να μην πάει χαμένος ο ψήφος, να πάει εκεί που πρέπει, να μην στηρίξουμε εγωισμούς, να δούμε και αυτή την ενότητα και να το σκεφτούν κάποιοι νεκτάριες, αγαπώ άνακους. Σκέψου αυτό, ότι αν ένας άνθρωπος που πραγματικά αγαπάει την πατρίδα του και θέλει όντως να βοηθήσει, δεν κοιτάει τον εαυτό του και τον εγωισμό. Σου χτυπάω καμπανάκι, πρόσεξε το αυτό που σου λέω. Το λέω για τον κύριο που έκανε το σχόλιο και θα του το πω, δεν ξέρω αν μας βλέπει ναι ή όχι, αλλά μπορεί να μας βάλουν μετά στο YouTube που να μας δούνε. Εγώ το περνάω αυτό το μήνυμα, ότι για μένα όταν βλέπεις ότι κάποιος σου λέει έλα να συνεργαστούμε και εσύ κρατάς το... αρχηγηλίκι. Ναι, κάτι δεν μ' αρέσει. Mm. Και με αυτές τις πληροφορίες, γιατί μου ήρθαν και κάποιες... Η ελληνική ρωμιοσύνη είναι μαζί σας. Mm-mm. Όχι. Yeah. Όχι. Ναι. Είναι κάτι κόμματα πάλι που είδα που ήταν είναι... Ήταν πολλά κόμματα που μείναν απ' έξω. Ναι. Πολλά κόμματα που μείναν απ' έξω. Πριν τις εκλογές, ήταν πολύ βιαστικές, κάναμε συνομιλίες με πολλούς για να έρθουν μαζί μας, να ενωθούν. Δεν ενωθήκανε. Μείναν απ' έξω. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Λεκνά. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του. Ναι, και μείνανε καλά κόμματα απ' έξω. Καλά. Δηλαδή κάποιους ανθρώπους τους ξέρω προσωπικά, είχα και φιλικές σχέσεις. Δεν μπήκανε. Φοβούνται. Επίσης φοβούνται μη χαρακτηριστούν εθνικιστές. Μα εθνικιστές έτσι κι αλλιώς έχουν χαρακτηριστεί και το Νίκη και το Βελόπουλος και όλα αυτά εθνικιστές. Ό,τι, λέει, ό,τι λέει πατρίδα είναι εθνικιστικό τέλος. Και ό,τι έχει σημαίνει εθνικιστικό, δεν ξέρω γιατί το κάνουν έτσι αυτό. Τόσο εθνικιστικό. Εγώ δεν είμαι εθνικιστής με αυτή την στενή έννοια. Πατριώτης ναι, εθνικιστής δεν θα το έλεγα. Μα ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ αγαπώ την πατρίδα μου. Είμαι εθνικιστή επειδή αγαπώ την πατρίδα μου. Όχι. Αγαπάω τις και θα αξίες, σου πω και ένα άλλο. Περίμενε να σου πω. Λένε για τα επιδόματα με τους θερμοσύφωνες, με τα αυτά. Εγώ παίρνω 700 ευρώ και δεν δικαιούμαι. Δεν με εγκρίνεται να πάρω το θερμοσύφωνα και ο Αλβανός δίπλα τον παίρνει. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται δηλαδή στους αλλοδαπούς και εγκρίνονται όλα τα επιδόματα που κάνουν 3 και 5, 10 δουλειές και εμένα δεν με εγκρίνεται κανένα που είμαι των 700 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μόλις μπούμε στην Βουλή. Θα σας κοιτάξουμε ιδιαίτερα. Εμένα προσωπικά. Άμα, εντάξει, θέλω να πω ότι ναι, το λέω... αυτή την κατηγορία. Ναι, το λέω είναι τώρα. Πολλοί άνθρωποι έτσι. Δεν γιατί είναι δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Κάνει η αδερφή μου για θερμοσύφωνα, δεν της εγκρίνεται. Και εγκρίνεται στη γειτόνισσα δίπλα, που να λέω θα πει. Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό κράτος τελευταία δεν κοιτάει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι είναι. Φανέρω τελείως. Κοιτάμε πώς. Ναι, επειδή έχουμε μπει στην Ευρώπη, δεν ξέρω, παίρνουμε κάποια λεφτά από την Ευρώπη για να προσέχουμε τους αλλοδαπούς, παίρνουμε κάτι. Ότι παίρνουν επιδόματα, παίρνουν. Έτσι. Όλοι όσοι έρχονται παίρνουν επιδόματα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να τους στηρίξουν. Να τους στηρίξουν για να γαντζωθούν εδώ, να μείνουν εδώ. Ήταν κάτι ωραίο που άκουγα που λέγε πάω να περάσω λέει στην Τουρκία και μετά να έρθει μετανάστης εδώ για να πάρω το επίδομα. Ναι, ναι, για να επιστρέψουν. Ναι, δεν γίνεται έτσι, ναι. Εντάξει, το οικονομικό είναι πολύ βασικό. Στο οικονομικό μας παίξανε. Δηλαδή, μας κάνουν ένα πόλεμο οικονομικό. Αυτό έχει γίνει. Οικονομικός πόλεμος. Οικονομικό πόλεμο έχουμε τώρα. Οικονομικός πόλεμος, το μόνο που δεν ξέρουμε είναι ποιος τον κάνει. Δηλαδή, ποιος τον διοργανώνει αυτό. Ποιος
Ποιος τον ενορχιστρώνει αυτόν τον πόλεμο, γιατί είναι πόλεμος, είναι ξεκάθαρο. Πρόκειται για άλωση, έτσι. Δηλαδή έχουμε αλωθεί. Αλλιώθει, ναι. Όχι, αλωθεί, άλωση. Ναι, ναι, άλωση. Πώς αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, ναι. Άλωση Κωνσταντινούπολης. Τώρα είναι η άλωση της Ελλάδας. Ελλάδος, έτσι, σιγά, ναι. Σιγά, σιγά, σιγά. Ναι, οικονομικά, χωρίς πόλεμο, χωρίς τίποτα. Άλωση όμορφη, ανέμακτη με το μπαμπάκι. Μας τα πήραν όλα. Τώρα μένει να μας αλλάξουν την ιδιοσυγκρασία μας. Την ιδιοσυστασία μας, ας πούμε, έτσι. Το έχουν κάνει ήδη. Ναι. Όχι τόσο ακόμα, γι' αυτό υπάρχει. Ακούτε, εδώ τώρα. Είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ, αλλά εγώ έχω την ανιψιά μου που είναι 15 χρονών, που τη βλέπω πώς έχει επηρεαστεί, που τα παιδιά τώρα δεν νοιάζονται τόσο πολύ, που δεν τους νοιάζει να πάνε να ρίξουν τον ψήφο τους ή ξέρω εγώ, γιατί είναι αδιάφορα. Και τι έγινε, μωρέ, αν θα γίνουν. Δηλαδή δεν έχουν και τις αξίες. Τι είπαμε εμείς, τι κάνουμε. Προστατεύουμε τις αξίες του ελληνισμού. Αυτό είναι ο ρόλος μας. Δηλαδή, όσο είναι μικρά, τα κρατά σε μια αυτή. Με το που πάνε λύκειο, πάει. Μπα και γυμνάσιο. Από τη Δευτέρα γυμνασίου φύγαν τα παιδιά. Δεν είναι και στεναχωριέμαι που το βλέπω εγώ και αυτό το πράγμα. Και φταίει και αυτό πολύ. Πάρα πολύ. Είναι σαν το μαχαίρι. Μπορεί να κάνει καλό που κόβει το ψωμί, αλλά μπορεί και να σκοτώσει. Έτσι είναι αυτό και σκοτώνει αυτό. Συνήθως. Αυτό είναι για κακό, δεν είναι για καλό. Ναι. Ό,τι δείχνει εδώ μέσα, δηλαδή δεν απαγορεύεται τίποτα, εδώ δείχνει σαπίλα πολύ. Πολύ. Ναι. Μας αλλοιώνουν πολύ, μας έχουν διαλύσει. Είναι φοβερή αλλοιώση που υπάρχει. Και έχουν αλλοιώσει και την εκκλησία, να ξέρετε. Η εκκλησία δηλαδή... παίζει ένα ρόλο περίεργο, δεν παίζει το ρόλο της εκκλησίας. Ναι, έχει αλλοιωθεί η εκκλησία, δεν είναι αυτό που υπάρχει. Υπάρχει εκκλησία. Δεν υπάρχει καν. Μόνο οι καμπάνες χτυπάνε. Εγώ νομίζω δηλαδή αν υπήρχαν οι πατέρες αυτοί που ξέρω εγώ θα είχαν φρίξει άμα βλέπαν όλα αυτά. Δηλαδή ο Προφύρος, ο Παΐσιος και αυτοί πεθάναν την κατάλληλη στιγμή. Καλά, ο καημένος ο Παΐσιος τον κατεβάσανε εκλογές, το είδατε. Όχι, όχι, την ανιψιά του. Μα επιτρέπετε να. Εγώ αυτό μου ήρθε έτσι. Εντάξει, δεν μπορώ να τα κρίνω αυτά. Δεν μπορώ να τα κρίνω. Τα είχαν προβλέψει ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Γεγονός είναι ότι... Και όπως είπε ο Πάτερ Ευάγγελος, το είπε ή ένας άλλος παππούλης, που λέει ότι αυτά προφητεύσαν οι πατέρες μας, αφήστε τα να γίνουν. Ναι, ναι. Μάλλον θα γίνουν. Ετοιμάζονται να γίνουν αυτά. Τώρα δεν ξέρω σε τι κλίμακα, πόσο γρήγορα, το χρόνο. Είναι κοντά όμως. Αυτά είναι κοντά. Έρχονται. Τα βλέπω. Θα πεθάνω Ελληνίδα ή θα πεθάνω, λέτε με άλλη φίλη. Λέμε ρε παιδί μου, σε 100 χρόνια που θα πεθάνω. Α, σε 100 χρόνια, οκ. Okay. Και εγώ μαζί. Ναι, ότι τι θα είμαστε, θα φύγουμε από εδώ Έλληνες ή θα φύγουμε και θα είμαστε μια κάτι άλλο. Ο λαός μας έχει αλλάξει πολλά ονόματα. Αλλάξει πολλά ονόματα. Ρωμνοί λεγόμαστε. Ρωμνοί, πριν λεγόμασταν αλλιώς πάνω. Δωρεοί, Αχαιοί, Ίωνες, Δαναοί πιο πριν, Σπαρτιάτες, Αθηναίοι, Θηβαίοι. Ονόματα διάφορα. Ναι. Όταν ξαναγύρναγε βέβαια στο Έλληνες, υπήρχε ένα πρόβλημα. Πάντα διαλύονταν. Μόλις γινόμασταν Έλληνες σε όλη την ιστορία, τσουφ, μετά διαλυόμασταν. Για κάποιο περίεργο λόγο. Γιατί? Δεν άρεσε αυτό το όνομα. Δεν ξέρω. Γιατί είμαστε μωροί. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι Έλληνες, ενώ είναι ευκολόπιστοι, είναι μωροί. Δηλαδή έχουν εγωισμό. Και θέλουν να είναι πιο πάνω από τον άλλον. Και αυτό είναι που τους φέρνει σε σύγκρουση. Εγώ θέλω να με ανατερήσουν, θέλω να πάρω καλύτερο αμάξι. Είναι ωραίο παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος. Τρομερός. Ο Απόστολος Παύλος ήταν φαρισαίος. Φαρισαίος. Σκληροπυρηνικός. Αυτός έδωσε διαταγή για να λιθοβοληθεί ο Στέφανος. Εντάξει, ο πρωτομάρτυρας. Ο Στέφανος λιθοβολήθηκε. Μπούμ. Με εντολή του Απόστολου Παύλου. Τότε δεν λέγονταν βέβαια Παύλος, ήταν Σαύλος, Σαούλ. Μετά όμως είδε την αλήθεια. Δηλαδή αυτό που λέει ότι είδε το φως, τη φλόθια κτλ. Κάποιος του είπε την αλήθεια. Και έγινε η πίστη του τούμπα. Mm. Και γύρισε στον χριστιανισμό. Και να κάνει να το πάθουν. Έγινε ο Μέγας Απόστολος. Ο μεγαλύτερος Απόστολος από τον Παύλο. Ναι. Και γύρισε. Ποιος? Ο Φαρισαίος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε και ότι πρέπει να... Όλα μπορεί να γίνουν να αλλάξουν, έτσι δεν είναι. Την τελευταία στιγμή. Ναι. Να περιμένω τους άλλους. Να περιμένουμε έναν Απόστολο Παύλο. Φαρισαίο, ο οποίος θα μας σώσει. Αυτός είναι ο Πούτιν.
Ο Πούτιν δεν είναι Φαρισαίος. Είναι κόπτικο. Χριστιανός Ορθόδοξος έργος. Εντάξει, δεν θα είναι Φαρισαίος, θα είναι σκληροπυρηνικός. Μόνος του δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Παλεύει τώρα ένας Πούτιν όλο τον ΝΑΤΟ. Τον καημένο. Εντάξει, είναι κρυφά από πίσω, είναι και η Κίνα παίζει ένα βοηθητικό ρόλο. Όλοι οι BRICS. Τους ξέρουμε τους BRICS, έτσι. Όλοι οι BRICS και έχουν μπει στους BRICS, μπήκαν και άλλοι. Και έχουν αιτήσει άλλοι 12 απ' έξω. Περιμένουν. Μπήκε η Αίγυπτος επίσημα. Είναι BRICS πλέον. Δεν είναι BRICS. Τι σημαίνει αυτό? Το BRICS είναι Μπραζίλ, Ρώσια, μπρ. Το γιώτα είναι Ίνδια. Το C είναι China, το S είναι South Africa. Εγώ νομίζω όμως ότι η Κίνα είναι η ήπια δύναμη. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πιο δυνατή και από τη Ρωσία και από την Αμερική. Έχει ήπια δύναμη, έχει κατακτήσει τα πάντα. Ωραία και ευγενικά. Είδες ότι εμείς οι Έλληνες θα πούμε για τους Αλβανούς, θα πούμε για τους Πακιστανούς. Για τους Κινέζους που έχουν κατακλείσει όλη την αγορά δεν λέμε. Για τους Κινέζους που είναι στα καλύτερα σπίτια υπηρέτες ή δεν ξέρω εγώ τι, ή έχουν τις καλύτερες. Κι όμως πάει. Φιλιππινέζοι, έχεις δίκιο. Κινέζικες εταιρείες που έχουν αγοράσει Πάσκο και αυτά δεν μας κακοφαίνονται, γιατί δεν προκαλούν οι Κινέζοι. Είναι και μακριά. Είναι η ήπια δύναμη. Δεν προκαλεί, δεν με εξαγριώνει εμένα τον Έλληνα να πω τον Πολοαμερικάνο ή τον Πολοαλβανό. Αν υπερισχύσουν σαν φιλή εδώ και γίνουν πάρα πολλοί, θα αρχίσουμε να έχουμε πρόβλημα και με αυτούς. Μα είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολύ. Οι Κινέζοι, εγώ τους θυμάμαι στη ζωή είναι μου. Πάρα δηλαδή, πολύ εννοείται, να μην ζητήσει. Από τότε που ξεκίνησα και πήγα να βγάλω μεροκάμα, τόσο Κινέζους έπεσα. Δηλαδή, από πολύ μικρή. Νομίζω ότι είναι πολλά χρόνια. Και είναι, αλλά δεν ενοχλούν. Είναι, έχουν τις καλύτερες εταιρείες. Να βάλω το ακόμη. Ε? Δεν ενοχλούν ακόμη. Ναι, τώρα έχουν πάρει κάτω, θα κάνουν δεν εδώ τα καζίνα. Στο μέλλον τι μπορεί να γίνει. Στο μέλλον μπορεί να ενοχλούν. Άμα γίνει ο πληθυσμός μεγάλος, περισχύσει, μπορεί όχι, να ενοχλούν. Δεν θα ενοχλήσουν ποτέ. Ξέρεις γιατί? Ένα... γιατί έχουν σεβασμό. Έχουν σεβασμό, είναι, δεν προκαλούν, έχουν υπομονή. Είναι, δηλαδή, εγώ κάπου τους θαυμάζω στην εργατικότητά τους. Και τα μυρμήγια είναι εργατικά. Έτσι, μπράβο, και τα μυρμήγκια τα θαυμάζω. Τα μυρμήγκια, γιατί έχουν στρατηγική τα μυρμήγκια. Α, μπράβο, όμορφο. Τα μυρμήγκια έχουν στρατηγική. Έτσι λοιπόν και οι Κινέζοι έχουν στρατηγική. Εντάξει, μυρμήγκοφάγος τώρα. Άμα μας πάει, μας έφαγε. Εάν θέλουν οι άλλοι, τους καθαρίζουν σε μία μέρα. Σε μία μέρα. Σε μία νύχτα. Λέτε. Ου. Λοιπόν. Το ξεφλουδίζουν επί τόπου. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση λοιπόν στο τι είναι το Πανελλήνιο Πατριωτικό Κόμμα. Όχι. Πατριωτικό Πανελλήνιο. Μισό. Πατριωτικό έχουμε... Πανελλήνιο. Όχι. Πατριωτικό συνασπισμός είναι ο συνασπισμός στον οποίο μπήκαμε και εμείς. Εγώ είμαι Πανελλήνιο Κίνημα. Α, και το λέω κόμμα εγώ. Πανελλήνιο Κίνημα. Κίνημα είναι κάτι που δεν έχει γίνει επανάσταση. Ένα επιτυχημένο κίνημα λέγεται επανάσταση. Φέρει τελείως αλλαγή. Άρα, όσο δεν έχει φέρει την αλλαγή, είναι κίνημα. Ωραία. Και εμείς ζητάμε από εσάς να στηρίξετε το πατριωτικό συνασπισμό, γιατί θα είναι η άμυνα στις ηθικές αξίες του ελληνισμού μέσα στη Βουλή. Τι να πω. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και εγώ. Που ήσουν εδώ μαζί μου, που μιλήσαμε και να σου πω κάτι, μιλάμε κι άλλο τώρα. Απλά δεν έχω θέμα εγώ. Πέρασε, είναι και 7 και 20 είναι, και 7 και 4. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς 2 ώρε είναι η εκπομπή και 8 ώρα να τελειώσουμε δεν μας χαλάει. Το ανεμιστήρα θα κάνουμε. Ο ανεμιστήρας μάλλον είχα βάλει το χρόνο, περίμενα. Μάλλον είχα βάλει χρόνο φαίνεται και έλειξε ο χρόνος. Δρόσεις ο τόπος. Λοιπόν, τώρα είναι τέλεια. Ναι. Άρα να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι λίγο να... Αυτό το Ρενέ Ομπρί μπορούμε να το βρούμε. Το? Ρενέ Ομπρί. Στο YouTube. Ναι, Αμπρέλα Πλουή. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
το έχω σαν σύνθημα, ας το πούμε, πριν τις ομιλίες μου. Έπρεπε να μου το στείλεις να το βάλω. Ίσως να το βρω. Να το βρω. Στο YouTube θα πατήσω ρε. Ρενέ Ομπρί. Ρενέ. Ρενέ Ομπρί, μισό. Το βρω εγώ. Δύσκολο. Το συλλαλητήριο λέγα. Έχουμε Wi-Fi εδώ μέσα. Ναι, αλλά είναι... έχω Wi-Fi. Studio NSTV το βλέπω. Τι κώδικο έχει? Το τηλέφωνό μας. Δηλαδή? Δηλαδή τώρα θα πρέπει να το βρω, παίρνω. 211 είναι, παίρνω. Α, δεν το ξέρω απ' έξω. Α, κι εγώ περιμένω. Εν τω μεταξύ, πουθενά, σε όσες ιστοσελίδες μπήκα για το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, δεν βρήκα την διεύθυνση. Ούτε διεύθυνση, ούτε τηλέφωνο. Έψαχνα με τα μανίας. Τι εννοείς διεύθυνση και τηλέφωνο? Δηλαδή, Ομήρου 21 δεν το έβρισκα. Όχι, δεν το έχουνε, ναι. Γιατί? Πρέπει να τα βάλουμε. Ε, βέβαια. Θα τους το πω. Ε, βέβαια. Ούτε και τηλέφωνο έβρισκα. Ναι, ούτε το σταθμό το έχουνε το τηλέφωνο. Γιατί? Το 211. Γιατί? Δεν ξέρω. Εγώ τώρα πρέπει να το έχω εδώ, αλλά δεν έχω και τα γυαλιά. Θα σου το δώσω σε να το δεις. Οκ. Okay. Να το, αυτό πρέπει να... 211. Mm-hmm. Δεν θέλω. Α, είδες, βλέπεις κοντά, δεν βλέπεις μακριά, ενώ εγώ βλέπω. Έτσι συμβαίνει. Άψογα. Σω, έλα, έλα καλό μου. Όχι, αδυναμία σύνθεση. Γιατί? Α, δεν ξέρω, τέλος πάντων, να το κάνω εγώ. Για πάτησέ με εμένα εδώ στο YouTube να το παίξω εγώ. Γράψε το κομμάτι. Εδώ στην αναζήτηση, που να το παίξω εγώ. Και βέβαια στους Τρακομακεδόνες, 6.30 ώρα, την Παρασκευή, ο πρόεδρος του ΠΑΚ, Πανελλήνιο Κίνημα, θα μιλήσει, θα σας μιλήσει. Καλά, είναι η διαφήμιση, ναι. Πολλές διαφημίσεις, μισό λεπτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό. Πάμε. Είναι μόνο μουσική. Θυμίζει λίγο ένα του Χατζηδάκη. Αχ, ναι. Με αυτό ξεκινάω πριν να μιλήσω, πριν την ομιλία μου. Λες να έχει πνευματικά δικαιώματα και αμόρυξη στην εκπομπή όμως. Τι νομίζω. Όχι, για το παίζουμε απ' έξω. Ναι, είναι ωραίο. Είναι καλό. Και λέει μετά την βροχή, δηλαδή μετά την καταιγίδα. Άρα πάμε σε γαλάζιο ουρανό. Είδε, το σήμα μου. Είναι, άκου να σου πω κάτι, παντρεύεται όμως και με το Αντώνη, που ήταν πριν ελπιδοφόρο τραγούδι. Ναι, έτσι, άρα εννοείται, θα κλείσουμε με αυτό πάλι που είναι ένα ελπιδοφόρο κομμάτι, ότι μετά την καταιγίδα, Έρχεται ο πατριωτικός συνασπισμός και με γίνεται το Πανελλήνιο κίνημα με το Πανελλήνιο κίνημα μέσα για να γίνει άμυνα των ηθικών αξιών στη Βουλή. Το Πανελλήνιο. Ωραία. Εντάξει. Χαλαρώσαμε. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρεθήκαμε και γνωριστήκαμε. Νομίζω θα τα ξαναπούμε. Άκουγα διάφορα από εδώ, από εκεί. Να πας να δεις την Ολυμπία, να την γνωρίσεις. Είναι καλό κορίτσι, καλή γυναίκα κτλ. Βεβαίως. Ευχαριστώ που με τιμήσατε και ήρθατε να μου πείτε εδώ το πρόγραμμά σας. Ναι, ο Μανούσος και η Περσεφόνη, όντως τους βλέπω, ασχολούνται, τρέχουνε.
Μου έχουν δείξει μια δυναμία και μια αγάπη, λες και είναι έτσι η αδέρφια μου. Ναι. Αντιπρόεδρος μου και η Περσεφόνη είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Και ο ρόλος της πάει γάντι. Όντως της πάει γάντι, γιατί κάνει γι' αυτό. Είναι γι' αυτό. Ναι, είναι γι' αυτό. Δεν παίζει. Τώρα της έκανα παράπονα, για να ξέρεις. Τι? Λέω, εσύ δεν θα έρθεις. Εγώ περίμενα ή θα ερχόσασταν μαζί με τον κύριο τον Ψηλό με το μουστάσπρα μαλλιά. Το Μητσιόπουλο ήταν ένας άλλος αντιπρόεδρος αυτός. Ναι. Έχω δύο. Ναι. Έχω τρεις βασικά, υπάρχει ένας άλλος. Ναι. Ο Αργύρης ο Μπέλλας. Ναι, και λέγαμε μήπως έρθετε παρέα. Και μετά λέω ή τον κύριο περίμενα ή το ή εσένα, ναι. Μου λέει δεν πειράζει, μου λέει από Σεπτέμβρη τώρα, γιατί εγώ μου λέει, ναι, έτρεχα, μου λέει δεν προλάβει, κάτι μου είπε ότι ετοιμάζεται να πάτε και αυτά και γι' αυτό μου λέγε τώρα. Εντάξει, έχουμε την ομιλία τώρα την Παρασκευή, πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Ναι, έκανα και τη Δευτέρα εδώ στο. Το είδα. Ναι, ναι, ναι. Και χτες το Γαλαξία. Ναι, ναι, θα την αλλάξω λίγο. Όλα καλά. Θα την αλλάξω τη θέση. Ναι. Ναι. Εντάξει, εσείς ξέρετε τι θα. Πώς θα το φτιάξετε. Γιατί είναι άλλο. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικός και ο κόσμος. Επάνω στους Ραγκομακεδόνες με γνωρίζουν πάρα πολύ. Με έχουν ψηφίσει και πάρα πολύ εκεί. Εντάξει, είναι ανάλογα σε πιο τοπικά το... θέματα λιγάκι. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μανούσος θα πρέπει εδώ να κάνει, αφού είναι νέος Σμυρνιώτης και έχει περισσότερες γνωριμίες, ναι, και αυτά. Ναι. Πού εδώ? Στη Νέα Σμύρνη. Που κάνατε, δεν μίλησε ο κύριος Μανούσος εχθές? Εγώ δεν τα κατάφερα να έρθω. Λίγο μίλησε. Λίγο μίλησε στο τέλος, ναι. Λίγο, έτσι κανένα πεντάλεπτο. Mm. Ναι. Γιατί τον ξέρουν εδώ Νέα Σμύρνη, ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Παίζει, δεν παίζει ρόλο. Βέβαια. Ναι. Ωραία. Γνωρίσαμε και κάποιες, και κάποιους και κάποιες υποψήφιες εδώ και δημάρχους και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην πω ονόματα γιατί κάνω διαφήμιση. Αλλά... Ναι, έχουμε ωραίο κόσμο στη Νέα Σμύρνη, δόξα τω Θεώ. Είμαστε όλοι ωραίοι άνθρωποι. Ναι. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα εδώ, εδώ γεννήθηκα. Mm. Τώρα κάποιοι άλλοι είναι εξωτερικοί που έχουν έρθει, εντάξει. Mm. Ωραία είναι η Νέα Σμύρνη μας. Mm. Βέβαια, εγώ στεναχωριέμαι γιατί δεν υπάρχουν τα οικόπεδα που υπήρχαν, δεν υπάρχουν αλάνες που υπήρχαν. Η οδός που μένω έχει γίνει λεωφόρο συγκρού και κάποτε εγώ πήγαινα. Έχουν κάνει έργα τώρα μέσα στο καλοκαίρι, Παναγία. Έχουν ξεκινήσει. Α, καλά. Αυτή είναι 6 μήνες είναι έτσι. Ναι. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή είναι. Από το Σεπτέμβριο το ξεκίνησα. Κάτι έτσι, μην τελέσει. Ναι. Λίγο το τελειώνουνε. Τελειώσανε πρώτα το απέναντι, είδε τι κάνανε και. Όχι, δεν είναι θέμα λεφτά. Έτσι καθυστερούν την Ομήρου μπροστά. Mm. 4-5 χρόνια κάνανε να τη φτιάξουνε. Σκοτώθηκε ο κόσμος όλος να πέφτουν οι γιαγιάδες να σκοτώνονται στις λακκούβες και αυτά. Και πάλι τώρα, έτσι όπως την έχουν κάνει, ο κόσμος κοντάφτει και πέφτει. Ναι. Πού πας και μου βάζεις σαμαράκια έτσι, τι πλάκες είναι αυτές. Πάει τον τακούνι της κοπέλας ή... Δηλαδή... Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος τα αποφάσισε και αυτά εδώ πέρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο εγώ θέλω να το ψηφίσω. Δεν ψηφίζω κανένα από αυτούς. Ναι. Τώρα το λέω τώρα γιατί έχω θυμώσει. Ναι. Ναι. Με προστατέψανε να μην χάσω τον ήλιο με τις πολυκατοικίες. Μου έχουνε πάρκινγκ. Έχουμε κτίρια δικά μας εδώ της Νέας Σμύρνης και πάμε και πληρώνουμε νίκια σε ξένα κτίρια για να έχουμε δημαρχείο. Τι να, δηλαδή, το γήπεδο πάνω στην Αρτάκη που ακόμα γίνεται. Και αν έχουνε πάρει επιδοτήσεις. Εγώ δηλαδή σαν ο Σμυρνιώτης είμαι πολύ στεναχωρημένη. Δεν θέλω. Δηλαδή αυτούς που είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν τους θέλω. Ποιοι είναι? Κάποιοι. Κάποιοι. Ναι, να μην λέμε ονόματα, δεν κάνει. Σωστό. Κοίτα, αυτή που είναι, ο δήμαρχος που είναι τώρα δεν ξαναβάζει. Mm. Οι γύρω του βάζουνε, κατεβαίνουνε τώρα αυτοί στη θέση του. Μα είναι οι ίδιοι. Ναι. Όπως δεν κάνανε πριν, δεν θα κάνουν και τώρα, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Θα κοιτάξω κάτι που έχει προσφέρει στη Νέα Σμύρνη, που έχει κάνει για τη Νέα Σμύρνη. Ποιος έχει κάνει από αυτούς που βάζουν. Πέρα από κομματικά. Τελείως. Πέρα από κομματικά δεν έχει. Ναι. Δεν έχει χρώματα. Στα δημοτικά πρέπει να ευτυχώς, είσαι. Ευτυχώς δεν έχει χρώματα. Ευτυχώς. Να βλέπεις ποιο κοιτάει. Άνθρωποι, έτσι. Ναι, γιατί βλέπεις ποιος κοιτάει πραγματικά το Δήμο. Ποιος θα νοιαστεί, ποιος είναι για να παίρνει το μισθό του. Εντάξει. Ο Θεός το έκανε και με ευλόγησε να μπορώ να μαθαίνω πολλά πράγματα εδώ και να ασχοληθώ. Mm. Και έχω καταλάβει ποιος
βάζει γιατί θέλει, δεν ξέρει να κάνει άλλη δουλειά από δημοτικό σύμβουλο. Ποιο βάζει γιατί κοιτάει μόνο τα συμφέροντά του και πώς να έχει την οικογένειά του και αυτά. Εγώ επίτηδες έχω δοκιμάσει ανθρώπους στο παρελθόν και είδα ότι με απαξιώσανε. Τώρα μου ζητάνε τον ψήφο μου, γιατί. Μακριά από αυτούς. Βέβαια. Μακριά. Τα έχουμε δει δηλαδή τι γίνεται. Τώρα ο καθένας πόσο έξυπνος είναι και πόσο μπορεί να ψηφίσει. Ναι. Έτσι είναι όμως και, και στις κανονικές εκλογές. Έτσι πρέπει να σκεφτεί ο λαός. Μακάρι, αλλά δεν το νομίζω. Σκέφτονται πολύ οπαδικά. Ούτε καν κομματικά. Οπαδικά τελείως. Είναι οπαδί. Είναι οπαδί. Θα δούμε. Να πω. Θα δούμε. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα να χωρώ, ε. Ναι. Άμα θέλετε, ό,τι θέλετε, τι θέλετε να κάνουμε. Όχι, εσείς συνεχίστε, δεν χωρίσω τι να κάνουμε. Όχι, και εγώ σταματάω τώρα, κλείνουμε. Κλείνουμε, τελείως. Κλείνουμε και λέμε καλό απόγευμα στον κόσμο. Ωραία. Λέμε ότι 25 του μήνα, Κυριακή. Η Κυριακή 25 του μήνα, στηρίζουμε το πατριωτικό συνασπισμό, που είναι η ασπίδα στις ηθικές μας αξίες. Μ' άρεσε αυτό, θα το κάνουμε σλόγκαν. Λοιπόν, το πω και στην Περσεφόνα, θα το πω κάτω σλόγκαν. Γιατί ναι, όντως αυτό θα είναι. Θα είναι μια φωνή που θα λέει, «Επ, τι γίνεται, δεν μπορώ να βάλω εγώ το βρακί μου ανάποδα γιατί εσείς το θέλετε». Έτσι δεν είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό μας λένε. Βάλε το βρακί σου ανάποδα για να είσαι αρεστός. Αυτό μας λένε. Έχουν γυρίσει τα πράγματα. Τούμπα. Αυτό. Λοιπόν, εμείς δεν τα θέλουμε τούμπα, τα θέλουμε ορθά. Mm-hmm. Λοιπόν, και γι' αυτό να ψηφίσουμε, παιδιά, και να βάλουμε το βόλι μας. Δεν νομίζω βόλι. Ότι πετά το βόλι, ωραίο, έτσι ωραίο, δεν είναι. Βόλι, ωραίο, μ' αρέσει, ωραίο το βόλι. Μ' αρέσει. Το βόλι μας να το βάλουμε εκεί που πρέπει. Ναι. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μπέλα Μιχάλη, Αρχάγγελος Μιχαήλ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με πιστεύτηκες εδώ και παρουσιάσαμε το κίνημα. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλα και προσωπική επιτυχία και πολιτική επιτυχία και γενικά εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι είστε ένας άνθρωπος που μπορώ να μάθω πολλά πράγματα γεωλογικά, έτσι είδα ότι έχουμε ασχοληθεί πολλά και άλλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου, να που μαθαίνουμε και πράγματα που δεν τα ξέρουμε και μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και πιο μικρά κόμματα από τα είδη που έχουμε. Εντάξει, πολλά. Γιατί είδα και η Κωνσταντοπούλου βάλανε κάποιοι γνωστοί και τελευταία στιγμή τους πούλησε ενώ είχαν πάρει καλούς ψήφους. Εμένα με απογοήτευσε που στηρίζει τα gay parade και τα gay pride. Με απογοήτευσε που συμμετέχει σε αυτό. Ειλικρινά με απογοήτευσε. Και άλλαξα τελείως άποψη. Ναι. Δεν το πήρα χαμπάρι εγώ αυτό. Ναι, δεν το ανέβασα εγώ στο Facebook. Ναι, το είδα και τρελάθηκα. Ναι. Ναι. Τι να πω. Έλος. Εμένα δεν μ' άρεσε που άκουσα, που διάβασα δηλαδή, προχτές άνοιξα και λέει αποχωρήσεις από το πλεύση. Αφού λέγεται πλεύση, πλεύσανε κι αυτοί. Σκέφτηκα εγώ. Γιατί λέει κάποιος που είχε πάρει 10 ψήφους, αντί να τον βάλει στη θέση, του έβαλε την κολλητό της, τη φίλη της που είχε 8 ψήφους. Αυτό είναι αδικία καθαρά δηλαδή. Πώς το έκανε αυτό. Μα καλά δεν τρέπονται. Καλά, αυτό τώρα, συγγνώμη, αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ηθικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να κλείσουμε τα συστήματα. Βέβαια. Okay. Να βάλουμε άλλα, να μην μας βλέπουν ότι σηκωνόμαστε, να βάλουμε τις διαφημίσεις μας.